Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε αυτό το δροσερό απόγευμα. Είμαστε κοντά σας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Να σας ζεστάρουμε με ένα καταπληκτικό webinar. Σήμερα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών, θα παρουσιάσουμε το webinar After Crisis Marketing. Τι δεν άλλαξε η πανδημική κρίση και τι θα αλλάξει, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Ο εισηγητής είναι ο κύριος, ένας πολύ γνωστός άνθρωπος στον χώρο των ασφαλιών, ο Δημήτρης Ομάκρος, 25 χρόνια ασφαλιστής που ειδικεύεται στην εκπαίδευση των ασφαλιστών. Σήμερα λοιπόν, εκτός από τον εισηγητή μας, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, γενικός γραμματέας, ο Δημήτρης Γαβαλάκης και ο Κωνσταντίνος Ρούσης, ο ασφαλιστικός διευθυντής μεσολαβητής. Ξεκινάμε, κύριε πρόεδρε, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ εύχομαι, όπως είπε ο αγαπητός ο Γιώργος Οχτωράς, να είναι ένα ευχάριστο απόγευμα που θα προσθέσει υπεραξίες στις γνώσεις σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Νίκο, τον κύριο Σταυρίδη και βεβαίως τον εισηγητή, τον κύριο Μαύρο, που δέχτηκαν να κάνουμε το σημερινή τηλεδιάσκεψη, εκπαίδευση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα, μιας και όπως ξέρετε είναι ανοιχτό το σύστημα να το παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι ασφαλιστές από όλη την Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε ακόμα και επιτρέψτε να πω τον Δημήτρη Γαβαλάκη που είχε αναλάβει όλη αυτή τη δουλειά εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες και κατάφερε να βγάλουμε εις πέρας δεκάδες τηλεδιασκέψεις. Στον χώρο της διαμεσολάβησης θα έλεγα ότι καταφέραμε σύντομα να έχετε πλήρη γνώση. Εδώ να προσθέσω ότι ήδη φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι και αν δεν το έχετε δει πρέπει να το δείτε. Τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας που τις βγάλαμε και σε γραπτό λόγο, σε κείμενο δηλαδή, αλλά και σε βίντεο. Και το βίντεο αυτό νομίζω βοηθάει στο να δείτε με ποιο τρόπο τα γραφεία παίρνουν τα μέτρα που χρειάζεται, τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε και εσείς και οι πελάτες δεν νιώθετε ασφαλείς. Θέλω να θυμίσω ακόμη, γιατί θέλω να είμαι σύντομος, ότι υπάρχει μια ομάδα τεράστια του επιμελητηρίου που αποτελείται από δικηγόρους, λογιστές, από φοροτέχνες, από εργατολόγους, από επιδημιολόγους, που έχουν απαντήσει ήδη σε 16.000 ερωτήματα και είναι πρόθυμοι να απαντήσουν οποιοδήποτε ερώτημα έχετε. Και που βεβαίως άπτεται των απαντήσεων με βάση αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Ακόμη θέλω να προσθέσω και να ξαναπώ πάλι για τον Δημήτρη Γαβαλάκη ότι ξεκινήσει μια προσπάθεια ο Δημήτρης που έχει και την ευθύνη της διαμεσολάβησης του επιμελητηρίου, μια προσπάθεια να δούμε όλους εσάς που δεν πήρατε το 800. Όλοι λοιπόν εσείς που στείλετε τα στοιχεία στο επιμελητήριο, το άφημί σας, να είστε βέβαιοι ότι τις επόμενες μέρες θα πάρετε μια απάντηση ή ότι παίρνετε το 800 ή γιατί δεν το παίρνετε. Θυμίζω όμως εδώ ότι παρακαλώ να δείτε τους 11 λόγους που έχουμε στο Insurance EA, γιατί κάποιοι απορρίπτονται, γιατί αν εμπίπτουν σε διατάξεις νόμου δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Κατά τα άλλα, θυμίζω ότι είναι θέμα χρόνου να παρουσιάσουμε τη μελέτη που έγινε για τη διαμεσολάβηση. Και βεβαίως θυμίζω ακόμη σε όλους ότι έχουμε ένα ανοιχτό email και ο Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης Γαβαλάκης έχει ανοιχτή πρόσβαση με όλους να στέλνετε τα email, να απαντάμε, γιατί στόχος μας είναι να στηρίξουμε και τους διαμεσολαβητές όπως και όλους τους κλάδους που έχει το επιμελητήριο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να ευχαριστήσω ακόμα τον Κωνσταντίνο τον Ρούση. Ο Κωνσταντίνος Ρούσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος θα σας πει δύο λόγια μετά. Και βεβαίως ακόμη να πω ότι όλα αυτά για να επιτευχθούν υπάρχει μια τεράστια ομάδα πίσω που αποτελείται από τον Γιώργο τον Φλωρά που είναι ο παρουσιαστής, είναι από τον Γιώργο τον Χιονίδη, είναι από τον Νίκο τον Σαξιόνι και μια τεράστια ομάδα δημοσιογράφων που τα στηρίζει. Θα κάνουμε τα πάντα σε όλο αυτό το διάστημα για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ο λόγος είναι στον καθήλυνα αρμόδιο, τον Δημήτρη Γαβαλάκη, τον Γενικό Γραμματέα. Και νομίζω ότι είμαι πεπισμένος ότι θα απολαύσετε ένα πάρα πολύ καλό διόρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Γιάννη Χατζηδοσίου. Ο λόγος τώρα στον Γενικό Γραμματέα, στον Δημήτρη Γαβαλάκη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους που με χαρά βλέπω ότι είναι αρκετοί και σήμερα και θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτό το πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό από το ήχος. Θέλω να πω ότι είναι σε σειρά των υπολείπων εκπαιδευτικών webinars που κάναμε στο κλάδο μας. Ξεκίνησαμε το IAS, με την IFA Academy, με τον Άκη τον Αγγελάκη, με τους coordinators και τώρα με το ήχος. Θέλω να πω και ευχαριστούμε όλοι από το επιμελητήριο, όλους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που σκεφτήκαμε να κάνουμε εκεί κοντά στο Πάσχα, στην καρδιά της lockdown, του περιορισμού που είχαμε όλοι να κάτσουμε στο σπίτι μας. Όπου σκεφτήκαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό οι επαγγελματίες συναδελφοί μας να λάβουν δωρεάν webinar για θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στη δουλειά τους αμέσως μετά την κρίση. Έτσι λοιπόν, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ανταποκρίθηκαν, συμμετέχουν δωρεάν στην πλατφόρμα που εμείς βάζουμε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ως υποδομή
και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και νομίζω ότι μέχρι σήμερα, όπως και σήμερα, απολαύσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε συνέχεια όλων αυτών που είπε ο Πρόεδρος για τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε και τον οδηγό υγιεινής και το βίντεο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθείτε όλες τις δράσεις που κάνουμε, ειδικά για το κλάδο μας από το Insurance EA, το οποίο σας προτρέπω να το παρακολουθείτε, όπως και να έχετε στο κινητό σας το application του επιμελητηρίου, για να μπορείτε να παίρνετε άμεση ενημερώσεις για σημαντικά πράγματα, αλλά και γενικώς να παρακολουθείτε τις δράσεις μας. Ο κλάδος ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει και αυτός να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αυτή την περίοδο. Από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανταποκριθούμε όλοι μαζί, η Επιτροπή Διαμεσολάβησης, όλα οι συνάδελφοι μέλη του Δουσού, όπως και ο Κώστας Ορίσος που είναι σήμερα μαζί μας, όπως και άλλοι συνάδελφοι στα προηγούμενα webinar. Και όλοι μαζί σαν μια ομάδα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δικαιώσουμε τις προοδοτικές του κλάδου μας και να τιμήσουμε το ρόλο μας ως επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε νέα ιδέα και πρωτοβουλία, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στο mail insurance@ea.gr. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γαβαλάκη. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Ρούση, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το μικρόφωνο. Δεν. Ήχο. Πες το, Κωνσταντίνο, ήχο δεν έχει. Τώρα για. Όχι, δεν ακούγεσαι. Μήπως έχεις τα ακουστικά στο λάπτοπ επάνω, μήπως έχεις τα... Όχι. Δεν ακούγεται. Άρα, ώσπου να το αποκαταστήσουμε, θα ξεκινήσουμε. Ο Κωνσταντίνος θα είναι μαζί μας έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια, οπότε θα έχεις την ευκαιρία, δεν στιγμένουμε. Άρα, ξεκινάμε, μπαίνουμε στο κυρίω μέρος. Ο λόγος στο Δημήτρη το Μαύρο. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και κύριε Γραμματέα, όσο μείνετε. Αν μου επιτρέπεις, θέλω να ακούσω τον Κωνσταντίνο. Όση ώρα μιλάει ο κύριος Μαύρος, δείτε την αποκατάσταση του ήχου με τον Κωνσταντίνο. Ναι, ναι. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Αναγκαστικά θα κάνουμε μία, μόλις ο Κωνσταντίνος θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Δημήτρη Μαύρο, λόγος εσένα. Να σας καλησπερίσω όλους και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν από τα δίκτυα. Να ευχαριστήσω το επιμελητήριο για την πρόσκληση. Ήταν εξαιρετικά τιμητική για μας. Ήταν χαρά μας να συμβάλλουμε σε τόσο όμορφη προσπάθεια. Και εγώ σαν ασφαλιστής πια να σας δώσω άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου για τις δραστηριότητες που αναπτύσσετε. Ένα αποκούμπι τα τελευταία χρόνια για τους επαγγελματίες ασφαλιστές. Θα με συγχωρήσετε για μερικές πιθανόν, θα τις παλέψουμε, τεχνικές δυσκολίες. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω σε παράθυρα τέτοιου κύρους. Για να μιλήσω σε ασφαλιστές από την Ελλάδα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, βλέπω φίλους και από την Κύπρο, βλέπω φίλους και από την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από την Αθήνα. Ελπίζω να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και στο δίωρο που θα διαθέσουν για να μας ακούσουν. Γενικά θα ήθελα να πω ότι ζητάω τη συμμετοχή σας, δηλαδή θα προσπαθήσω βέβαια να μπορέσω να συντονιστώ με το περιβάλλον αυτό που τρέχουν τα μηνύματα στο chat. Μπορείτε όμως να συγκεντρώνετε, αν θέλετε, απορίες και κάθε 20 λεπτά να σταματάω εγώ την εισήγηση και να βάζουμε ερωτήσεις που έχουν έρθει στην πορεία είτε από προηγούμενο θέμα είτε ακόμα πιο προηγούμενο θέμα. Αν κάποιες από αυτές απαντιούνται εύκολα εκείνη την ώρα θα γίνεται έτσι. Αν κάτι υπάρχει δυσκολία να απαντηθεί, έχει καλώς. Τελευταίο, ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να συμπιεστεί τόσο μεγάλο υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δύο δυσκολίες αντιμετώπισα. Η μία ήταν να διαλέξω, να διαχειριστώ ένα τόσο μεγάλο υλικό. Είναι, επειδή κάνω αντίστοιχο σεμινάριο εδώ και 5 χρόνια, σε πολύ μεγάλη έκταση, φανταστείτε 100 ώρες, και σε αυτούς λέω τους ανθρώπους ότι είναι λίγο, γιατί πρόκειται για 4-5 μπάτσελορ και καμιά τριανταριά μεταπτυχιακά το αντικείμενο που προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι και οι προηγούμενοι δηλαδή αντίστοιχοι εισηγητές που μιλήσανε για το θέμα να αγγίξουμε. Το δεύτερο πρόβλημά μου ήταν αυτό ακριβώς,
ότι είχα να, ως τελευταίος στη σειρά, να προσπαθήσω να ελιχθώ και να μην επαναληφθώ σε θέματα που πολύ ωραία έπιασαν όλοι οι προηγούμενοι εισηγητές, τους οποίους παρακολούθησα με ευλάβεια. Και υπήρχαν και άλλοι ομιλητές που έφερε το επιμελητήριο που δεν απευθυνόντουσαν στους ασφαλιστές και δεν ξέρω αν τους είδαν. Καλό είναι να ανατρέχουν, συμβουλεύω, εγώ στο YouTube το έκανα αυτό, στο YouTube, στο κανάλι, και να εντοπίζουν παρουσιάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τα θέματα που εξελίσσονται αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, έχω δύο επιλογές για να σας δείξω την παρουσίαση. Θα διαλέξω την επιλογή που βολεύει εμένα αυτή τη στιγμή και αν δούμε ότι αυτή δεν δουλεύει, θα αλλάξουμε το σύστημα. Οπότε, ξεκινάμε. Ωραία. Κώστα, σε ακούμε τώρα. Τώρα με ακούτε? Τώρα σε ακούμε. Ωραία. Δίνω το λόγο και ανοίξω την παρουσίαση μετά. Δημήτρη, ο λόγος στον Κωνσταντίνο τον Ρούση. Άνοιξε την κάμερά σου, Δημήτρη Μαύρο. Ωραία. Κωνσταντίνε, δικός ο λόγος. Δημήτρη μου, συγγνώμη για διακοπή, αλλά τα τεχνικά προβλήματα είναι πάντοτε εδώ πέρα. Ένα λεπτό θέλω μόνο. Να πω και εγώ μια καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους που είναι μαζί μας. Πραγματικά, ως επαγγελματίες, αξίζουμε συγχαρητήρια, διότι δείξαμε μια πολύ μεγάλη δύναμη και μια πολύ μεγάλη προσαρμογή στα πράγματα, όπως έγιναν, που έγιναν και πάρα πολύ γρήγορα. Αν μη τι άλλο, έχουμε συνηθίσει εδώ και μια δεκαετία να προσαρμοζόμαστε σε πάρα πολλές αλλαγές που έχουν συμβεί στον κλάδο μας. Έτσι έγινε και τώρα. Ως επιμελητήριο, πραγματικά έχουν γίνει ενέργειες όπου δεν θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε καν ξεκινώντας αυτή η διετία ή τετραετία. Και στο κομμάτι των διεκδικήσεων, πιστέψτε με, ήταν απίστευτα τα πράγματα που είχαν να διαχειριστούν οι άνθρωποι που τα διαχειριζόταν σε πρώτο χρόνο. Κάθε μέρα αλλάζαν τόσο δραματικά, υπήρχαν εκατοντάδες περιπτώσεις, πολλά επαγγέλματα, πολλές διαφορετικές λύσεις ή προτάσεις που υπήρχαν, και όμως τα διαχειριστήκαν με τον καλύτερο τρόπο και με τα καλύτερα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που δεν πολλές φορές ούτε ήδη τα πιστεύαμε ότι γινόντουσαν. Αλλά όχι μόνο στο κομμάτι των διεκδικήσεων, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Πραγματικά έγινε κάτι το οποίο ίσως θα το συζητούσαμε κάποια άλλη εποχή. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα αυτά τα βήματα σε μια δεκαετία και όχι μέσα σε ένα μήνα. Και όμως έγινε εδώ και έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Για όλα αυτά παίρνουμε δύναμη και κουράγιο μόνο από ένα πράγμα, από τη συμμετοχή σας. Είτε λέγονται webinars, είτε λέγεται οποιαδήποτε δράση, δύναμη και κουράγιο παίρνουμε από τη συμμετοχή σας, την οποία τη χρειαζόμαστε. Όχι μόνο στις εκλογές, αλλά κάθε μέρα. Κάθε άποψη, κάθε γνώμη, κάθε πρόταση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια λύση για όλους μαζί. Οπότε σας θέλουμε μαζί. Δίνω το λόγο τώρα και στον εισηγητή μας, προκειμένου να απολαύσουμε και να μην ακούμε άλλες ευχαριστίες και άλλα τέτοια πραγματάκια. Ωραία. Ευχαριστούμε. Τώρα στον κύριο Μαύρο λόγος, όλο δικό του το πεδίο. Ευχαριστώ και εγώ. Κωνσταντίνε, δεν τα φοβόμαστε αυτά τα τεχνικά προβλήματα που λέμε, γιατί είναι σαν να πες ότι μας έπιασε το χαλάσαν τα φανάρια, ας πούμε, και καθυστερήσαμε στο ραντεβού. Είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Για να μην φοβίζουμε τους ανθρώπους ενδεχομένως που θα... όλοι έχουμε μια φυσική συστολή μπλέκοντας με το ψηφιακό περιβάλλον, ότι κάτι μπορεί να μην δουλέψει σωστά και θα εκτεθούμε και θα είμαστε... στον αέρα και τα λοιπά. Τα συναντάω και εγώ και βλέπω με τον ίδιο τρόπο το θέμα. Ερχόμενος λοιπόν, κάνω μια προσπάθεια να μοιραστούμε την παρουσίαση. Για να ξεκινήσουμε το... Okay. Τώρα νομίζω ότι βλέπετε αυτά που πρέπει να βλέπετε. Είμαστε OK. Φαίνεται η παρουσίαση από το εσωτερικό σύστημα, όχι σαν screen share. Ναι. Εγώ πάτησα screen share. Άρα μόνο του επιλέγει αυτό. Όχι. Screen share. Εντάξει, είμαστε screen share. Εντάξει, προχωράμε. Ναι, ναι. Έκανες εσύ ρύθμιση δηλαδή? Όχι, όχι. Είναι εγώ έκανα λάθος, όχι ρύθμιση. Πάμε. Okay. Γιατί πρέπει να προσπαθήσω να βλέπω και τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, ελπίζω ότι με βλέπετε κανονικά και ξεκινάω. Αφού τελειώσαμε και με τις ευχαριστίες, τις οποίες δεν θέλω να ξεχάσετε, θέλω να τις θυμάστε,
πάμε σε καθ' αυτό το θέμα. Όταν έλαβα τη σχετική πρόσκληση από το επιμελητήριο, πραγματικά μπήκα, ειλικρινά σας λέω, σε πολύ μεγάλη περίσκεψη να προσπαθήσω σύν τα δύο προβλήματα που σας περιέγραψα πριν, να προσπαθήσω να θυμηθώ βιώματα αυτών των ημερών και να εντοπίσω τι από αυτά θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει και να σας είναι χρήσιμο, έστω και σε επίπεδο του να ανοίξουμε μια συζήτηση, ένα διάλογο και να δούμε τελικά πώς είναι αυτή η καινούργια κατάσταση. Θα συμφωνήσω με όσους έχουν πει στο παρελθόν για αυτή την περίοδο που περνάμε, για αυτή την τελευταία, ας το πούμε, πρωτόγνωρη κρίση, ότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα με σιγουριά, είτε για το τι ακριβώς συνέβη, είτε πώς ακριβώς το βιώσαμε και τι αποτέλεσμα θα είχε, είτε τι θα συμβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και πιο μεσομακροπρόθεσμα. Για να βάλω λοιπόν σε τάξη αυτά τα θέματα, τα χώρισα σε τέσσερις κατηγορίες. Είπα να μιλήσω για την πανδημία, να μιλήσω για την επιχείρηση ενός ασφαλιστικού πράκτορα, την επιχειρηματικότητά του και την στάση του σε περιβάλλον σαν το σημερινό. Να δώσω εξαιρετικό βάρος στο μάρκετινγκ και στο τι μπορεί να βοηθήσει στη δουλειά μας και να προσπαθήσω σε αυτά, σαν καταλήτη, να περάσω τα μηνύματα, τους τρόπους, τις μεθόδους, ενδεχομένως κάποιες στρατηγικές που θα βοηθούσε ο ψηφιακός τρόπος λειτουργίας στη δουλειά. Καλώς ή κακώς, τελευταία στιγμή το πρωί σήμερα έκανα την επιλογή η υπόθεση της πανδημίας να πάει στο τέλος και αν την προλάβουμε. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό? Γιατί νομίζω έχουν υποθεί αρκετά αυτό το μεσοδιάστημα και δεν ξέρω αν πρέπει σε προτεραιότητα ενδεχομένως να έχω να σας πω κάτι που να σας ενδιαφέρει. Τα κεντρικά θα φανούν και στην πορεία της παρουσίασης, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπω σε μια πλήρη ανάλυση για την πανδημία, μιας και έχει πιαστεί πάρα πολύ το θέμα. Μπαίνει λοιπόν στο τέλος. Στο υλικό που ενδεχομένως να πάρετε θα είναι κάποιες σημειώσεις γραμμένες και παρόλα αυτά μπορούμε να μιλήσουμε και στην πορεία της παρουσίασης. Συνηθίζω να ξεκινάω τα σεμινάρια, τις εισηγήσεις, με κάτι που μου έμαθε ο κύριος Σταυρίδης. Ελπίζω να είναι κοντά μας και να μας παρακολουθεί. Δεν τον μπορώ να δω εγώ αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας. Μου έχει υποσχεθεί ότι θα μας παρακολουθεί. Κάποιος βιογράφος του Αριστοτέλη αναφέρει την πρόταση που βλέπετε γραμμένη. «Μέμνηστε δε πάντες ότι έννοια των πρόσθεν λεκθέτων δύναται και άλλος έχει». Κάτι που σημαίνει ότι να θυμάστε όλοι ότι κάποια από αυτά που προείπαμε μπορεί να είναι και αλλιώς. Αν λοιπόν ο Αριστοτέλης άφηνε περιθώριο για συζήτηση, αντίθεση, αμφιβολία για τα λεγόμενά του, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν έπαρση μάλλον να πω ότι εγώ δεν θα το δεχτώ. Ίσα-ίσα το γνωρίζω εκ των προτέρων, έχω εκπαιδεύσει πάρα πολύ κόσμο, έχω έρθει σε επικοινωνία όχι μόνο με εκατοντάδες πελάτες, αλλά και με εκατοντάδες ασφαλιστές. Και ξέρω εξ αρχής ότι δεν θα συμφωνήσετε όλοι σε κάποια πράγματα που πρόκειται να πω. Δεν θα συμφωνήσετε σε όλα, δεν θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Όμως εγώ αναγνωρίζω και αποδέχομαι και το ζητάω από τους ανθρώπους να αποδεχτούμε ότι είμαστε διαφορετικοί όλοι, αλλά ότι έχουμε και κάποιες ομοιότητες στις οποίες νομίζω ότι θα πατήσουμε και θα ζυμώσουμε καινούργια σειράσματα. Επιλέγω να σας μιλήσω σε αυτή την παρουσίαση. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα κεντρικό θέμα. Δεν είναι το digital. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση digital marketing και πολύ μεγάλο περιεχόμενο. Όμως στην πραγματικότητα είναι marketing plan. Είναι ένα marketing. Και επιδιώκω να πετύχω να σας μεταδώσω ένα εφαρμόσιμο marketing plan. Θέλω να μιλήσω για τις δικές σας επιχειρήσεις. Και θέλω να σας πω, να πω ότι αυτά που θα σας παρουσιάσω πιστεύω ότι ισχύουν για οποιαδήποτε σχέση και αν έχετε με την εταιρεία ή με τις εταιρείες που συνεργαστείτε, δηλαδή αποκλειστική ή όχι, και θα προσπαθήσω ακόμα και το μέγεθος
να το εξομαλύνω, δηλαδή αν είναι μια μικρή ή μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν αυτόνομη παρουσία στην αγορά, δικό τους βιβλίο εσόδων-εξόδων, όπως λέει ένας άλλος φίλος, τη δική του ευθύνη απέναντι στο επάγγελμά του, απέναντι στους πελάτες του, απέναντι στην οικογένειά του και την δική του νομική αυτοτέλεια και ευθύνη. Στο ξεκίνημα, λοιπόν, θα σας δώσω μία προσέγγιση η οποία θα μας πάει στην πρώτη φάση του marketing. Την αγορά, φίλοι μου, άλλοι τη βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Σαν μία έρημο που δεν πρόκειται να βρουν τροφή, ενδεχομένως θα τους κάψει ο ήλιος όταν περάσει συννεφιά. Πάντως τα πράγματα τα θεωρούν πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν και η αντίθετη πλευρά που τα βλέπει σαν τον κάμπο με τα λούλουδα και όπου όλα είναι σε αυθονία και που όποτε θέλουν θα σκύψουν και θα μαζέψουν όποια λουλουδάκια τους αρέσει. Η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πραγματικότητα είναι κάπου ενδιάμεσα και στο πεδίο της αγοράς και ιδίως της ασφαλιστικής αγοράς που αποτελείται από πρόσωπα ασφαλιστές και πρόσωπα πελάτες, δηλαδή εκατοντάδες, εκατομμύρια διαφορετικούς μορφότυπους ανθρώπων, νομίζω ότι δεν αρκεί μια τέτοια γενικευμένη προσέγγιση είτε προς τη μία μεριά είτε προς την άλλη. Εγώ θα σας καλέσω σαν κεντρικό μήνυμα του marketing σε αυτή την παρουσίαση να δείτε την αγορά με άλλα μάτια. Να τη δείτε με τα ματάκια της μέλισσας. Η μέλισσα μας μαθαίνανε στο σχολείο ότι έχει κάποιες δυνατότητες για κάποια, αυτό που θυμάμαι μου είχε μείνει, εκατομμύρια χρώματα που μπορεί να αντιληφθεί κτλ. Ισχυρίζονται οι επιστήμονες ότι η μέλισσα και βλέπει τα χρώματα με κάποιο τέτοιο τρόπο. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να εντοπίσουμε σε αυτή την πολυχρωμία το χαοτικό περιβάλλον, να εντοπίσουμε για να κάνουμε ένα σοβαρό μάρκετινγκ για την επιχείρησή μας, να εντοπίσουμε αυτό που εμάς εντάσσεται σε ένα σχέδιο. Κατά τα άλλα, ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, έτσι, ή βλέπει ό,τι επιλέγει ή χρειάζεται. Κλείνοντας αυτό τη μικρή παράγραφο, σας καλώ σε αυτά που θα πούμε να έχετε στο μυαλό σας ότι ένα σημαντικό εργαλείο του marketing είναι ότι αναλύει. Αναλύει, χαρτογραφεί, παρατηρεί λεπτομέρειες, παρατηρεί κινήσεις, παρατηρεί κενά, παρατηρεί ευκαιρίες και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται αποτελεσματικό. Δεν βλέπει όλη την αγορά σαν ενιαίο, σαν μία μάζα, σαν ενιαίο πεδίο, είτε ούτε έρημο, ούτε πολύχρωμο λαγκάδι. Έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι ασφαλιστικοί πράκτορες βασίζουν τη στρατηγική τους στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία τους, στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία των εταιριών με τις οποίες συνεργάζονται. Αυτό γενικά δεν είναι λάθος. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που παράγει μια εταιρεία που το σχεδιάζει, έχει επαρκή σχεδίαση μάρκετινγκ πίσω του. Θα έχετε παρατηρήσει ότι οι καλοί συνάδελφοι των εταιριών που μας παρουσιάζουν τα καινούργια προϊόντα των εταιριών μας παρουσιάζουν συνήθως ένα πλήρες σχέδιο marketing από τα οποία γεννήθηκε αυτό το προϊόν. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς λέω. Έτσι ξέρουν γιατί το φτιάξανε. Όμως το να ακολουθήσουμε πιστά αυτό το marketing όπως το δημιούργησαν οι προμηθευτές μας γενικά στο marketing είναι λίγο παρακινδυνευμένη παράτολμη ενέργεια. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει το marketing των προϊόντων που μαθαίνουμε από τις εταιρείες ή το marketing των εταιριών να εντάσσεται, κατά τη γνώμη μου, στο προσωπικό marketing plan του κάθε ενός ελεύθερου επαγγελματία. Αν θεωρείτε ότι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, αν θεωρείτε ότι έχετε αυτόνομες επιχειρήσεις και αυτεξούσιες και με ευθύνη. Γενικά, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να ξαναχτίζουμε το δικό μας προσωπικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό, πείτε το όπως θέλετε, δώστε το όποιο επίθετο θέλετε,
marketing plan. Δεν αρκεί, μου έρχονται κάποια παραδείγματα στο μυαλό, δεν αρκεί, δεν κάνω marketing μόνο κάνοντας share προϊόντα και ειδήσεις μιας εταιρείας. Της εταιρείας μου, της μίας και μοναδικής. Αλλά δεν μπορώ να κάνω προσωπικό marketing κάνοντας share. Αν όλοι οι ασφαλιστές μιας εταιρείας που έχει μόνο αποκλειστικούς συνεργάτες όλοι έκαναν share το ίδιο μήνυμα, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για marketing. Δεν υπάρχει καμία εσωτερική διαφοροποίηση. Δεν υπάρχει επιχειρηματολογία πηγαία. Δεν υπάρχει σχέδιο. Αν μπόρεσα να γίνω κατανοητός αυτό, ούτε μπορούμε να ακολουθούμε την προτεραιοποίηση των προϊόντων των προμηθευτών μας. Ούτε μπορούμε να ακολουθούμε όλον τον σχεδιασμό τοποθέτησης. Για ποιο λόγο το σχεδίασαν. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε εμάς, σαν προσωπικότητες, σαν πολιτές, σαν επιχειρηματίες, δεν ταιριάζουν όλα τα προϊόντα όλων των εταιριών. Δεν υπάρχουν ιδανικά προϊόντα μονομπλοκ. Έτσι, πρέπει να χαράξουμε ξεχωριστή στρατηγική για την κάθε μία μας κίνηση. Πρέπει να πηγάζει, λοιπόν, από τα δικά μας χαρακτηριστικά και από τις αγορές που εμείς επιλέγουμε. Να πηγάζει, δηλαδή, από το προσωπικό μας marketing plan. Σε αυτή τη φάση θα σας δώσω μερικές διαστάσεις που ενδεχομένως να μην έχετε ασχοληθεί μαζί τους. Ας πούμε ότι χρησιμοποίησα τις ιδέες κάποιου από τους δασκάλους μου για να βοηθήσω να διαφωτιστεί η κατάσταση και με αυτά δύο εργαλεία που θα σας δείξω στις επόμενες δύο διαφάνειες, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο εκ του μηδενός, έτσι, ή από πολύ αρχικό στάδιο, να διαμορφώσουμε μία οργανωμένη επιχειρηματική marketing θέση στην αγορά. Η πρώτη ενότητα είναι οι τέσσερις μεταβλητές του εαυτού. Μην ψάξετε να το βρείτε σε επιστημονικά έντυπα, είναι δική μου ονομασία. Αν ήθελα όμως να δώσω κάποιες μεταβλητές σε μία οικονομική οντότητα, είτε πρόσωπο είναι, είτε νομικό πρόσωπο είναι, θα έλεγα ότι είναι αυτό που έχει και τι έχει. Έχει ικανότητες, έχει κεφάλαια, έχει σχέδια, έχει περιβάλλον, έχει σχέσεις γύρω της. Αυτά είναι τα έχει της επιχείρησης ή τα έχει τα δικά σας. Αυτά που μπορώ να κάνω με αυτά που έχω. Δηλαδή, τι σχέδια μπορώ να αναπτύξω, τι στρατηγικές, από ποιο σημείο σε ποιο σημείο μπορώ να φτάσω, πώς μπορώ να αυξήσω ή να βαθύνω ποιοτικά. Σε μία τέταρτη όμως μεταβλητή που είναι ο χρόνος. Άρα δηλαδή συνοψίζοντας, θυμηθείτε αυτές τις τέσσερις έννοιες γιατί θα ξανάρθουν στο μυαλό μας, δεν θα τις αναλύω συνέχεια, αλλά θα σας ξανάρθουν στο μυαλό όταν θα χτίζουμε αυτό το marketing plan. Είναι τι είμαι, τι έχω και τι μπορώ να κάνω στο χρόνο που έχω διαθέσιμο ή στο χρόνο που αξιοποιώ. Σε αυτή τη φάση θα πάμε στη δεύτερη συνάρτηση, η οποία την ονομάζω εγώ συνάρτηση της προόδου. Μία συνάρτηση που έχει πρόσθεση, αφαίρεση και παύση. Τρεις μεταβλητές. Αν τις μεταφράσουμε αυτές σε οικονομικά δεδομένα, θα πω πόσα έσοδα έχω, πόσα έξοδα έχω, μείον τα έξοδα λοιπόν, μείον την παύση της παραγωγής. Δηλαδή έτσι οι τέσσερις μεταβλητές εξελίσσονται στο χρόνο. Βάζω, προσφέρω, παίρνω, απολαμβάνω και αξιοποιώ το χρόνο. Τον αξιοποιώ το χρόνο αν είναι για αδράνεια, οποιοδήποτε είδους αδράνεια και για οποιοδήποτε λόγο ευχάριστο ή όχι τόσο ευχάριστο, είναι αφαίρεση, προστίθεται δηλαδή στα έξοδα. Αν αξιοποιώ ή αδρανώ περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, είναι πρόσθεση. Και για να πάμε σε πιο πρακτικά, λοιπόν, οικονομικά, η επιχειρηματική τώρα πρόοδος έχει μια συνάρτηση που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως εξής. Ότι τα έσοδα προκύπτουν από τις πράξεις. Είναι το πρώτο που μας μάθανε στη δουλειά. Άμα θα υπάρχουν οι πράξεις, θα υπάρχουν και προμήθειες. Πολύ ωραία. Οι πράξεις όμως σχετίζονται με τις επενδύσεις. Όχι τις επενδύσεις μόνο σε κεφάλαια, τις επενδύσεις σε χρήμα μεν, σε χρόνο και σε ικανότητες. Τι τοποθετώ δηλαδή στη δουλειά μου από τους πόρους, από τα έχω μου. Έτσι, σαν παραγωγή. Και τα κέρδη
προέρχονται από την πλήρη αξιοποίηση και την καλή διαχείριση των εσόδων, των εξόδων και των επενδύσεων. Σκεφτείτε το λίγο, σας αφήνω έτσι 10 δευτερόλεπτα. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αρχίσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο το τοπίο της κατάστασής μας. Τέλος, δεν είναι τόσο πολύπλοκο αυτό όσο φαίνεται, έτσι, στο χαρτοφυλάκιό μας, ας το πούμε έτσι, στο χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο θέλουμε να μεγαλώνουμε και να διατηρούμε, βαθαίνοντας τις πωλήσεις σε αυτό, εντάξει, είναι αυτό που σας γράφω από κάτω, ότι είναι η απόκτηση νέου πελάτη, η διατήρηση παλαιού πελάτη και το up και cross-selling, δηλαδή η αύξηση της ποσότητας των ασφαλίστρων και η έκταση των καλύψεων που διαθέτω στο πελατολογιό μου. Έχει κάποιες συναρτήσεις αυτές μέσα, τις οποίες στο marketing plan πρέπει να εξεταστούν. Πρέπει να εξεταστούν τα συμβόλαια, τα πόσα συμβόλαια αναπελάτη, το μέσο ασφάλιστρο. Το ασφάλιστρο γενικά, όχι αναπελάτη, αλλά γενικά. Το ποσοστό των αμοιβών που αντιστοιχεί στο ασφάλιστρο. Το κόστος της διατήρησης και το όφελος από τη διατήρηση. Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε άλλες 5, 10, 20 σχετικές παραμέτρους. Εγώ σας τις παραθέτω απλώς για να έχετε υπόψη σας τώρα ένα πιο πλήρες puzzle ενός marketing plan, ώστε όταν δείτε τις επόμενες διαφάνειες να φανταστείτε ότι έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μεγέθη που πολύ φοβάμαι ότι σε αρκετό βαθμό από τη γνώση και τις εμπειρίες που έχω μένει αναξιοποίητο σαν εργαλείο σχεδιασμού. Τέλος, θα σας δώσω ένα mind game, δεν θα το λύσουμε τώρα. Θα ανατρέξετε σε αυτό όταν θα έχουμε όταν θα έχετε το υλικό της παρουσίασης και θα αφήσετε το μυαλό σας έτσι ελεύθερο να εμβαθύνει και σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως να μπορέσετε να το ερμηνεύσετε. Έτσι, σας εύχομαι καλή τύχη. Νομίζω ότι με λίγη κούραση θα σας αρέσει να καταλάβετε τη συσχέτιση αυτού του σχήματος με τα προηγούμενα. Τέλος, για να μπούμε και στο πεντάλεπτο που σας υποσχέθηκα, η τελευταία διαφάνεια πριν μπούμε σε αυτή την πιο οργανωμένη πια πρόταση για marketing, είναι να ξαναδούμε μια γενικότερη οπτική. Τελευταίο καιρό, όχι μόνο μετά την κρίση, αλλά και πριν την πανδημική κρίση, εμφανίστηκε ένας όρος, όρος digital. Θυμήθηκα ότι πριν από 20 χρόνια, 25, στο ξεκίνημα και στους μεγάλους προβληματισμούς της ανθρωπότητας για την παγκοσμιοποίηση, είχε γεννηθεί ένας άλλος όρος, ο global. Και έτσι διαμορφώνεται το εξής περιβάλλον. Η οπτική, τι θα πει global, η οπτική θα πει διευρυμένη γεωγραφική προοπτική και συνδυασμένη με την... συγγνώμη. Είναι η υπενθύμηση για να μιλήσετε. Το θέμα είναι να σταματήσει κιόλας. Λοιπόν, είναι ο συνδυασμός της τοπικής παρουσίας και οργάνωσης και δραστηριοποίησης με γεωγραφική διευρυμένη προοπτική. Θα μου πείτε, θα γίνουμε ο κάθε ένας από εμάς μια πολυεθνική που θα εξάγει ασφάλειες στην Κίνα. Καταρχήν, μην το απορρίπτετε. Πρώτον. Δεύτερον, θυμηθείτε ότι η νομοθεσία, ήδη η τελευταία νομοθεσία του 18, 4583, ο νόμος αναφέρει τις εκδοχές και τις περιπτώσεις με τις οποίες μπορεί ένας ασφαλιστικός πράκτορας από την Ελλάδα να δραστηριοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Άρα είναι σημαντικό. Δεύτερον, σε συνδυασμό με τις τελευταίες εξελίξεις, όπου όλων τα μυαλά άρχισαν να επηρεάζονται και άνοιξαν λίγο, βλέπουμε τις αγορές μας και εντός Ελλάδος να αρχίσουν να διευρύνονται. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει τόσο αυστηρός περιορισμός. Δεν υπάρχει. Στο μυαλό μας τον έχουμε. Αυστηρός περιορισμός για την απόκτηση πελατών από πόλη σε πόλη. Κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολύ λίγο μικρό βαθμό. Έτσι. Άρα σπάει με την κατάσταση global, ενοποιείται το τοπικό με το διευρυμένο, να μην το πούμε global και τρομάζουμε, με το διευρυμένο γεωγραφικά και από την άλλη πλευρά εξελίσσεται το καινούργιο μοντέλο που σχετίζεται με τη δράση, όπου αλλάζουν οι εσωτερικοί
το εσωτερικό ειδικό βάρος της φυσικής με την ψηφιακή δράση. Αυτό μας συνέβη τώρα. Μας συνέβη, ήταν σαν να μας βάλανε σε ένα δωμάτιο. Μας έχουν βάλει καιρό στο δωμάτιο, σας πληροφορώ. Είναι πάνω από 10 χρόνια. Αλλά εμείς κρατάμε κλειστά τα μάτια. Και η πανδημική κρίση μας σκούτηξε και ανοίξαμε τα μάτια. Και είδαμε αυτά που τώρα αναλύουμε όλοι και προσπαθούμε να διαλευκάνουμε. Ότι δηλαδή υπάρχει χώρος, υπάρχει δυνατότητα, δεν είμαστε ανίκανοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα καταφέραν οι πελάτες μας, τα καταφέραμε εμείς. Τώρα που βρέθηκε η ανάγκη πιο ορατή, που είχαμε το χρόνο ενδεχομένως να οραματιστούμε και λίγο. Ένα πρόβλημα του μάρκετινγκ είναι αυτό. Μας τρώει η καθημερινότητα και δεν οραματιζόμαστε στρατηγικές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα καινούριο μείγμα φυσικής, αποτελεσματικότερης φυσικής παρουσίας με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Τώρα πια μας κούντιξαν, τα μάτια άνοιξαν. Τώρα το περιβάλλον, ο στόχος είναι μια global δραστηριοποίηση με digital εργαλεία. Και περνάμε στο διάλειμμα, επειδή μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να κοιτάξω τα σχόλιά σας. Προτείνω να σας δώσω ένα λεπτό. Σας προειδοποίησα ότι σε 20 λεπτά θα έχετε ερωτήσεις. Ένα λεπτό για να θέσετε ερωτήσεις. Θα διαλέξω μια-δυο από αυτές που χωράνε σε ένα πεντάλεπτο να τις απαντήσω. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω ότι εδώ έχω χάσει τη σύνδεση με το chat. Εσείς γράφετε, εμείς στεναχωριέστε, θα σας βρω εγώ. Η συνάδελφος που ρωτάει για τα slides είναι διαθέσιμα, αλλά ο πιο εύκολος τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ είναι να βλέπω το βίντεο όπου τεκμηριώνονται κιόλας, γιατί για να δεις 4 τίτλους και να υποθέσεις τι εννοούσαν. Αν θα αποσταλεί και με ποιο τρόπο, με το επιμελητήριο. Θα ήθελα να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι που συντονίζουν, αν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν τις βλέπω. Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν. Προχωράμε. Ωραία. Άρα μπαίνουμε στην επόμενη ενότητα. Θα κινηθούμε λοιπόν σε 4 υποενότητες όσον αφορά το marketing plan, με στόχο να προσπαθήσουμε να χαρακτηρίσουμε 4 θέματα που αφορούν το marketing plan. Προσπάθησα, το ονομάζω light edition, προσπάθησα να έχω τη minimum εκδοχή του σε κάθε δυνατό σημείο, γιατί επειδή πολλές φορές έχω μιλήσει και εκπαιδεύσει ασφαλιστές πάνω σε αυτό το θέμα, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μία φοβία στα μεγάλα σχέδια, η οποία δεν χρειάζεται κιόλας. Διότι αν ήμουν μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, πιθανόν το marketing plan, αν το τύπωνα, να έπρεπε να θέλει αυτοκίνητο για να το μεταφέρω. Αλλά δεν είμαι μία εταιρεία τέτοιου μεγέθους, είμαι μία εταιρεία μικρότερη, ευέλικτη, με ευκαιρίες σε αυτή την εποχή, δυνατότητες που μέχρι να αντιδράσουν οι μεγαλύτεροι τους παίρνει χρόνο. Και τώρα πρέπει να εντοπίσω για να κάνω τις κινήσεις που μπορώ να κάνω. Ακόμα και για αυτούς που θα το βρουν μεγάλο αυτό που θα δούμε τώρα, να σκεφτούν ότι κάποιες εκπτώσεις μπορούμε να τους κάνουμε. Δηλαδή να συμπληρώσουν λιγότερα στοιχεία. Αλλά όμως χρειάζεται κάποια στιγμή συγκέντρωση και περίσκεψη για το θέμα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνεχώς με τον παλιό τρόπο
λίγο ανοργάνωτα. Τον έχω κακοχαρακτηρίσει αυτόν τον τρόπο. Τον τρόπο που κατά κανόνα εργαζόμαστε. Έτσι. Άλλη μια παρενέργεια της επίδρασης του marketing plan των προμηθευτών μας, έτσι το λέω ευγενικά, είναι ότι το δικό μας marketing, οι στόχοι πωλήσεων δηλαδή, σχετίζονται με στόχους πωλήσεων, σκέτα, χωρίς άλλη επόμενη ευάνθηση και οργάνωση πάνω σε αυτό. Πάλι δηλαδή εμείς μπαίνουμε στο παιχνίδι να μην αντιμετωπίζουμε την επιχείρησή μας ως μια αυτόνομη οικονομική μονάδα που έχει σχέδια, έχει προοπτικές, έχει χώρο για να κινηθεί, έχει ευελιξίες που θα δείτε παρακάτω ότι διαφοροποιούνται από τις ευελιξίες που έχει μια μεγάλη εταιρεία. Η πρώτη λοιπόν ενότητα είναι το marketing plan. Θα μπούμε αμέσως σε αυτήν, οπότε να μην σας την εξηγώ. Η δεύτερη ενότητα είναι το data marketing. Δηλαδή η χρήση στο marketing plan των δεδομένων. Προηγούμενοι ομιλητές σας έχουν μιλήσει αρκετά και αρκετά καλά γι' αυτό. Θα ήθελα να συμβάλλω κι εγώ με 2-3 διαφάνειες πάνω σε αυτό το θέμα. Η τρίτη ενότητα είναι το content marketing, μεγάλη ενότητα. Παρατηρώντας τις προηγούμενες ομιλίες, παρατήρησα και μικρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους συναδέλφους. Να το κάνω ή να μην το κάνω, είναι καλό ή είναι κακό, πώς θα το κάνω. Μεγάλα ερωτήματα, πολύ σημαντικά. Για μένα είναι η ουσία. Αν από τα δύο πρώτα καταφέρω να καταλάβω τι θέλω να πω στον κόσμο, αυτό είναι το content, είναι το περιεχόμενο δηλαδή που θα δημοσιοποιήσω στο διαδίκτυο. Αν καταφέρω και το πετύχω αυτό και βρω ποιος είμαι και τι πρέπει να πω στον κόσμο μου, και αυτό θα προκύψει από τα δύο προηγούμενα βήματα, τότε η λεωφόρος του digital marketing ανοίγεται πλατιά μπροστά σας, έτσι, για να το πούμε λίγο έτσι, πομπόδι έκφραση. Το τέταρτο μέρος είναι η χρήση και με ποια σειρά ενδεχομένως και αν προλάβουμε να εμβαθύνουμε πάρα πολύ σε αυτά. Ελπίζω ότι δεν ήρθατε στο σημερινό σεμινάριο για να παρακολουθήσετε εργαλεία. Έτσι, εργαλεία έχουμε καμιά 60-70 διαθέσιμα, έχετε ακούσει πάρα πολλά και με λίγη προσωπική δουλειά ενδεχομένως θα μπορέσετε να τα μάθετε και μπορείτε να μας ρωτάτε κιόλας. Νομίζω δεν είναι η στιγμή τώρα να μάθουμε ποιο κουμπί, πώς θα ανεβάσω κτλ. Αλλά να φτιάξω μια στρατηγική, μια θεώρηση για τα πράγματα. Δυστυχώς, ευτυχώς, σας λέω ότι αν δεν αποκτήσετε θεώρηση για το digital marketing, δεν πρόκειται να προχωρήσετε στο digital marketing. Έτσι λοιπόν, περιγράφοντας αυτό το mini, όπως το ονομάζω, minimum marketing plan, θα έλεγα ότι πρέπει κάπου να καταγραφούν. Αυτό είναι το κύριο, το πρώτο, το νούμερο ένα. Πρέπει να καταγραφούν. Πρέπει εγώ με το μυαλό μου, με τα στοιχεία της επιχείρησής μου, με τα χαρτιά που στη διάθεσή μου, συγκεντρώνοντας τις εμπειρίες μου, μόνο εγώ τις έχω βιώσει, μόνο εγώ τις ξέρω τόσο καλά. Οι άνθρωποι που έχω μαζί μου έχουν και αυτή τη συμβολή τους. Έτσι, να καταγράψω αυτού του είδους τα στοιχεία και μέσα από αυτά, αβίαστα, όμορφα, ανθισμένα, θα ξεπεταχτεί το marketing plan το οποίο ζητούμε. Για να δούμε πώς θα πάμε στην επόμενη φάση. Ποια είναι λοιπόν τα οικονομικά μου δεδομένα. Έσοδα, έξοδα, αποτελέσματα, πάω καλά, πάω άσχημα. Έτσι. Ποια είναι η παρούσα σύνδεση του χαρτοφυλακίου. Όσο αναλυτικότερα γίνεται, εδώ σας δίνω μια πολύ, πολύ λιτή περιγραφή. Αλλά θέλω να ξέρω και πόσα συμβόλαια έχω και πόσα πρόσωπα έχω. Και τι επαγγέλματα και με ποια ποσοστά ασχολούνται με αυτά τα επαγγέλματα. Και τα εισοδήματά τους προέρχονται από αυτά τα επαγγέλματα. Είναι εξαρτημένα ή είναι ανεξάρτητα. Έχουν περιουσίες. Τι είδους περιουσίες και από ποιους κινδύνους. Αυτά, αν τα δείτε γραμμένα, αμέσως μπροστά σας θα διαμορφωθεί όχι μόνο το πλάνο σας, αλλά και η ταυτότητά σας. Την οποία την περισσότερες φορές την έχουμε διαστητικά. Έτσι, εγώ λέω συνήθως οι πελάτες μου είναι αναλυτικοί τύποι που έχουν τελειώσει συνήθως πολυτεχνείο ή κάποια θετική σχολή και με αυτούς επικοινωνώ κατά 35-40% καλύτερα από τους άλλους. Ωραία, αυτή είναι μια προσέγγιση. Όμως υπάρχουν αναλύσεις που θα πρέπει να μου δείξουν ακριβώς ποιου είδους ακόμα και προσωπικότητες είναι, πώς χειρίζονται τις σχέσεις, πώς εκτιμούν εμένα. Πρέπει να έχω μια εκτίμηση για το πελατολογιό μου, για να δω, μου κάνει, δεν μου κάνει, χρειάζεται κάποιες αλλαγές για να μου κάνει και ποιο θα είναι το καινούριο μου υποψήφιο πελατολόγιο, αυτό που θα συμπληρώσει το παλιό. Ποιος είμαι λοιπόν, τι κάνω και για ποιον το κάνω. Κεντρικό μήνυμα κάθε επιχείρησης.
έχουν αναφερθεί και οι προηγούμενοι ομιλητές αυτό, δεν θα το αναλύσω. Αναφέρθηκαν και μάλιστα με πάρα πολύ πλήρη και πλούσιο τρόπο. Τι είναι αυτό που έχω και πληρώνουν οι άλλοι για να το έχουν? Δεν ξέρω. Αν αναρωτηθείτε για αυτά τα δύο, ποιος είμαι, τι δουλειά κάνω, όπως θα δείτε η επόμενη ερώτηση, και τι είναι αυτό που έχω και οι άλλοι πληρώνουν για μένα, θα συναντήσετε δύο προβλήματα. Ένα, ότι εσείς θα δυσκολευτείτε να το εντοπίσετε, και μετά θα βγάλετε και αβίαστα το συμπέρασμα ότι και οι πελάτες δυσκολεύονται να το εντοπίσουν. Και αν οι πελάτες δυσκολεύονται να εντοπίσουν ποια είναι ακριβώς η δουλειά που κάνουμε, και ο καθένας θυμάται, και όχι όλοι, μόνο αυτό που κάνουμε εμείς για αυτούς, τότε ήδη δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε ούτε για cross, ούτε για app, ούτε για συστάσεις. Έτσι. Με συγχωρείτε να πατήσω μία επανασύνδεση στο chat, γιατί νιώθω την ανησυχία ότι μου ζητάτε κάποια πράγματα και εγώ δεν μπορώ να τα δω. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να δουλέψει το συμπληρωματικό. Okay. Λοιπόν, τι έχω να πω και σε ποιους. Πώς θα το κάνω, με ποια εργαλεία και με ποιους συνεργάτες. Αυτό είναι το τελευταίο στην ουσία βήμα. Όταν συνοψίσουμε τις ενέργειες που θα επιλέξουμε, θα πρέπει να δούμε αν και πόσο και με ποιον τρόπο θα χρειαστούμε, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας. Και αυτό ήταν ένα θέμα που απασχόλησε τους προηγούμενους ομιλητές. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να τα ξέρω. Υπάρχουν κάποια λιγότερα που πρέπει ίσως και να τα κάνω. Και πρέπει να μάθω αρκετά προκειμένου να μπορέσω να συνεργαστώ με επαγγελματίες, συνεργάτες εξωτερικούς, οι οποίοι θα με βοηθήσουν. Ποιο είναι το προφίλ των επιθυμητών πελατών, τι χρόνο και τι χρήμα θα πρέπει να επενδύσω σε αυτούς τους στόχους, ποιος είναι ο σκοπός και η στόχη μου, ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί με προτιμούν ή γιατί θέλω εγώ να με προτιμούν, ποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θέλω εγώ. Σε συζητήσεις που κάνω με ασφαλιστές μου, λέει, πώς θα το βρω εγώ το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα το βρεις αν ακούσεις τι λένε οι πελάτες που έρχονται σε σένα κατόπιν συστάσεως άλλων πελατών. Αν τους ρωτήσεις γιατί ο Γιώργος, τι σου είπε ο Γιώργος για μένα, θα σου πει το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Αναλογιστείτε το λίγο αυτό. Πάντως πρέπει να το διερευνήσετε. Είναι η φράση, δεν είναι μεγάλο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι έτσι μια μικρής διατύπωσης φράση που συνοψίζει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με προσωπικά σας ταλέντα, με ικανότητες που έχετε, με γνώσεις, με σχέσεις, με προϊόντα, με εξειδικεύσεις, με πτυχία, με διάφορα πράγματα θα μπορούσε να κάνει, αλλά είναι αυτό για το οποίο οι πελάτες, η πλειοψηφία των πελατών που έχετε μέχρι τώρα, σας διάλεξαν. Αυτό θα πρέπει να το δώσετε μία ακόμα όθηση, να το πάτε στο επόμενο επίπεδο, να το πείτε και σε άλλους, γιατί αυτό διαδίδεται από μόνο του. Είναι το πιο δυνατό σας στοιχείο. Και όπως λέει το marketing, είναι και το στοιχείο που αντιγράφεται από πολύ δύσκολα έως είναι αδύνατον να αντιγραφτεί. Ποιο είναι το προφίλ των επιθυμητών πελατών? Αναφέραμε και πριν, από λάθος βρίσκεται και δεύτερη φάση, σε δεύτερη σειρά. Ποιες είναι οι καλύτερες αγορές για μένα, σε συνάρτηση με το εισόδημα, την ανάγκη και την ένταση του κινδύνου? Δεν έχετε διερευνήσει είσοδο σε κοινωνικές αγορές, παρότι το ακούτε και το ξανακούτε πάρα πολλές φορές. Γιατί εγώ πιστεύω, και συγγνώμη αν θα στεναχωρήσω κάποιους, δεν έχετε τακτοποιημένη ούτε την ήδη υπάρχουσα αγορά σας. Αν τακτοποιήσετε την ήδη υπάρχουσα αγορά σας, θα μπορέσετε σαν τη μελισσούλα να κοιτάξετε το λιβάδι πιο τακτοποιημένο και να βρείτε καινούργιες ομάδες που θα έχουν χαρακτηριστικά εισοδήματος, αναγκών και έντασης κινδύνων. Αυτές είναι οι τρεις χαρακτηριστικές παράμετροι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο μάρκετινγκ για να εντοπίσετε διαφορετικές καινούργιες αγορές. Πιθανόν θα δούμε δύο κουβεντούλες και παρακάτω. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας? Και δεν εννοώ, όπως θα δείτε στην επόμενη, μόνο τους εσωτερικούς ανταγωνιστές σας, αλλά και τους εξωτερικούς ανταγωνιστές σας. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο δεν θα σας το περιγράψω, το έχετε δει αρκετές φορές. Για όποιον έχει τύχει να μην το έχει δει, μπορεί να το αναζητήσει στο ίντερνετ. Είναι, το θεωρώ, στα 5 πρώτα και πιο πετυχημένα μοντέλα στρατηγικής ανάλυσης περιβάλλοντος επιχείρησης, όπου με 4 ενότητες μπορείτε να φτιάξετε όλα όσα σας είπα εγώ για το marketing plan ως βοήθημα,
να φτιάξετε ένα marketing plan. Ποια είναι τα δυνατά σημεία της επιχείρησής μου, τα αδύνατα σημεία της επιχείρησής μου, ποιες είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή την περίοδο ή σε αυτή την κατάσταση ή σε αυτή την αγορά και ποια είναι τα εμπόδια που πιθανόν να συναντήσω. Η καταγραφή τους είναι από μόνη της ένα ικανοποιητικότατο marketing plan. Δυστυχώς, χωρίς ένα τέτοιο πλάνο, από αυτά που πρόκειται να μας απασχολήσουν σήμερα, δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτε. Δεν μπορείτε να φτιάξετε website για να παρουσιάσετε την επιχείρησή σας. Γιατί δεν θα ξέρετε τι να γράψετε. Θα το αφήσετε λοιπόν στον ειδικό και ο ειδικός θα σας γράψει ένα site σαν όλα τα άλλα. Δεν μπορείτε να έχετε καμία αποτελεσματική παρουσία στα social media, γιατί δεν θα έχετε περιεχόμενο να ανεβάσετε, γιατί δεν ξέρετε ποιοι είστε για να βρείτε τι θα πείτε και ούτε έχετε διαλέξει τι θα πείτε και σε ποιον. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ενδιαφέρον περιεχόμενο, γιατί δεν έχετε εντοπίσει τα ενδιαφέροντα των αγορών, αφού δεν τις έχετε ξεχωρίσει. Δεν μπορείτε να κερδίσετε και να κρατήσετε επισκέπτες ακολούθους σε διαρκή σχέση και επαφή με το site σας ή τα social media. Αυτός είναι ο σκοπός του digital marketing, να διευρύνω το ακροατήριό μου και μέσα από εκεί να αντλήσω καινούργιες επαφές για να ακολουθήσει η αλυσίδα της επικοινωνίας και να οδηγηθεί στην απόκτηση και διατήρηση καινούργιου πελάτη. Δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό αν δεν προσφέρω ενδιαφέρον περιεχόμενο στα digital. Και το περιεχόμενο προκύπτει από το ποιος είμαι εγώ και τι έχω διαλέξει να είμαι εγώ. Τέλος, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν ούτε τεχνικοί σύμβουλοι. Να σας πληροφορήσω, δεν ξέρω αν είναι κάποια πληροφορία που την έχετε ξανακούσει. Επειδή όμως έχω προσωπική εμπειρία βοηθώντας ανθρώπους να φτιάξουν την διαδικτυακή τους παρουσία, το 70% των εργασιών, για παράδειγμα των site, που μένουν ανολοκλήρωτα και δεν έχουν ανέβει καν και πατάς και μπαίνεις εκεί και σου λέει στην καλύτερη περίπτωση under construction, το 70% από αυτά περιμένουν ο προγραμματιστής, τον πελάτη, να στείλει φωτογραφίες και κείμενα. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα κείμενα, παρότι θα τα δούμε παρακάτω, μην φανταστείτε ότι από αυτό το marketing plan και οποιοδήποτε άλλο σχεδιασμό, αν τον κάνετε οργανωμένα και με μία μέθοδο, εμείς έχουμε ετοιμάσει κάποιο βοήθημα για να χτίσεις το περιεχόμενο του marketing plan, απαντώντας σε απλές ερωτήσεις που αφορούν εσένα και την επιχείρησή σου, δεν συμπληρώνει πάνω από 2 με 3 δακτυλογραφημένες σελίδες. Παρ' όλα αυτά, εμείς παθαίνουμε σοκ. Βλέπουμε μία λευκή σελίδα μπροστά μας. Τι να γράψω και να μην με κακοχαρακτηρίσουν. Δεν έχω marketing plan για να ξέρω ότι κάποιοι θα με κακοχαρακτηρίσουν και κάποιοι θα με καλοχαρακτηρίσουν και εγώ διαλέγω αυτούς ή αυτούς και θα τους χειριστώ ανάλογα, γιατί δεν έχω σχέδιο. Οπότε παγώνω και βρίσκομαι μπροστά σε μία λευκή σελίδα και παθαίνω τη ζημιά που παθαίνουν οι συγγραφείς όταν ξεκινάνε ένα καινούριο βιβλίο. Τέλος, θέλω να σας συμπληρώσω. Είδαμε μερικά θέματα που θα περιλαμβάνει το marketing plan. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, σε ποια αγορά θα το κάνω αυτό. Και εδώ ήθελα να σας εξομολογηθώ να πω έναν προβληματισμό. Εδώ και 25 χρόνια, 30 χρόνια συμπληρώνω στην αγορά σαν ασφαλιστής. Τα 25 ήμουν ενεργός από τότε και μετά ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό που κάνω τώρα. Η αγορά βολοδέρνει σε ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ ασφαλίστρων, μεταξύ του κάτω από το 2 που βρίσκεται σήμερα και κάτω από το 4 που έχει βρεθεί στις καλύτερες εποχές του. 3,5, 3,4, 3,7, δεν θυμάμαι και εγώ τον αριθμό. Ένας αριθμός τον οποίο τον συζητάμε και τον ξανασυζητάμε συνεχώς μεταξύ μας και αναζητούμε τον τρόπο και την ευκαιρία να το μεγαλώσουμε. Το κακό είναι ότι όλο συζητάμε να το μεγαλώσουμε, αλλά όλο εσωστρεφούμε. Δηλαδή, αυτό που τελικά δίνουμε βάρος είναι να είμαι εγώ ο ένας ασφαλιστής, ο ασφαλιστής Α, καλύτερος από τον ασφαλιστή Β, προκειμένου να πάρω το μερίδιο που έχει. Και αυτό δεν είναι δικό μας ελάττωμα, είναι ελάττωμα του κλάδου. Κατά τη δική μου μαρκετίστικη, πείτε έτσι, για να με συγχωρήσετε, προσωπική γνώμη. Η ίδια η αγορά δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις ώστε οι ασφαλιστές να αντιμάχονται μεταξύ τους για την ίδια πίτα, και μην πάμε σε περαιτέρω αναλύσεις ποια πίτα είναι αυτή, να αντιμάχονται τα άλλα καινούργια κανάλια, γιατί τους πήραν το μερίδιο, έτσι, και να μην κοιτάνε πώς θα διευρύνουν το ίδιο το μερίδιο.
Τι λείπει για να διευρυνθεί το μερίδιο? Θα σας πω δύο ιδέες, οι οποίες προκύπτουν από τους δύο δίπλα αριθμούς. Βλέπετε ότι έχω τρεις πίτες. Η μία είναι τα ασφάλιστρα προς το ΑΕΠ. Η δεύτερη είναι ένα περίπου 62, νομίζω 65%, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είναι όμως φρέσκος, είναι ο αριθμός του 19, που δημοσιευμένος από, την... δεν νομίζω. Όπου περιγράφει, δίνει ποσό στην οικιακή κατανάλωση ένα ποσοστό εκεί μεταξύ 62% και 65% του ΑΕΠ. Θα μου πείτε, τι λες ρε μεγάλε, εσύ ο έξυπνος θα πας να πάρεις τα λεφτά από την κατανάλωση των υποψήφιων πελατών και να τα φέρεις στα ασφάλιστρα? Εγώ θα σας πω όχι όλα. Αλλά πρέπει να παλέψω για κάποια από αυτά. Γιατί σας ξέρω πολλές φορές να έχετε παραπονεθεί και να λέτε, γιατί ρε γαμώτο, χαλάει λεφτά για αυτό το πράγμα και δεν τα δίνει εδώ, που θα μείνουν στην οικογένεια, θα μείνουν στο σπίτι, θα είναι συναισθηματική και οικονομική επένδυση για τη ζωή του και την οικογένειά του. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτά τα λεφτά πρέπει να ζητήσουμε. Το άλλο ποσό είναι, μάλιστα στη δεύτερη πίτα θα ήθελα να σας συμπληρώσω και θέλω να προβληματιστείτε λίγο σε αυτό. Στην πραγματικότητα εμείς πουλάμε, ίσως το μοναδικό, μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα και να μην τα έχω τώρα έτοιμα στο μυαλό μου, αλλά μέχρι τώρα αυτό έχω βρει μόνο, στα αλήθεια σας το λέω, το μοναδικό μη καταναλωτικό ή αντικαταναλωτικό προϊόν. Γιατί τραβάει χρήματα από την κατανάλωση και τα βάζει στα σχέδια του ανθρώπου, τα βάζει στην πρόοδο, σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Άρα είναι, δείτε το και από αυτή την άποψη, μήπως πρέπει να δώσουμε τη μάχη την πιο σκληρή, όχι την εύκολη, αυτή που αλλάζει αυτοκίνητα από τον ένα στον άλλον, αλλά τη μάχη που έχει να κάνει με ιδέες, που παίζεται στην κοινωνία έξω. Το δεύτερος δείκτης είναι πιο απλός. Οι αιτήσεις καταθέσεις, νομίζω, πέρσι κινήθηκαν εκεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 11% σε σχέση με το ΑΕΠ. Και θα μου πείτε πάλι εσείς, και γιατί είναι μεγάλο να βάλουν τα χρήματα σε εμάς και να μην τα αφήσουν στην τράπεζα? Και εγώ θα σας πω, όχι όλα. Αυτά που όταν τους ρωτήσετε γιατί τα βάλανε στην τράπεζα, σας είπαν τα έβαλα για ώρα ανάγκης. Αυτά τα χρήματα είναι χρήματα ασφάλειας. Και μάλιστα κακοδιαχειρισμένα ασφάλιστρα. Πάνε και τα κλειδώνουν σε ένα μέρος και καταλήγουν μέσα, επειδή γίνεται και ένας αχταρμάς καταναλωτικός στο μυαλό τους, τα ίδια χρήματα να είναι για τη δύσκολη ώρα, τα ίδια χρήματα να είναι για τις σπουδές του παιδιού, 2.000 ή 1.000 το χρόνο, ξέρω εγώ ένα ποσό, λέω τώρα όπως βγαίνει από τους αριθμούς που προκύπτει, για να παντρέψουν την κόρη, για να αγοράσουν αυτοκίνητο, για να κάνουν ένα ταξίδι, για όλες τις πιθανές μεσαιομεγάλες αγορές που έχουν να κάνουν. Και τελικά πάνε όλα χαμένα. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα χρήματα αυτά και οι δύο ομάδες δικαιολογημένα φεύγουν από την αγορά. Όπως και πρέπει να σχεδιάσω με ποιο τρόπο θα πάω να πάρω αυτό το μερίδιο από την αγορά. Τότε το 2 θα μπορέσει να γίνει 8 ή 12 ή 18. Σας φαίνεται λίγο αστρονομικό το νούμερο, αλλά τέτοιου είδους, όχι μόνο, δεν είμαστε ο μοναδικός παράγων αλλαγών, αλλά είμαστε ο επίσημος φορέας αυτών των ιδεών στην αγορά. Σκεφτείτε, ποιος εξηγεί καλύτερα τι σημαίνει ασφάλιση? Εσείς, που βρίσκεσαι στον πελάτη, που εκείνη την ώρα ανταλλάσσετε συναισθήματα, απόψεις, ζείτε μαζί τα προβλήματά του, εσείς είστε ο κατάλληλος για να του μεταφέρει το κατάλληλο μήνυμα. Και ας μην είναι έτοιμος ακόμα για να το λάβει. Εδώ θα συμπλήρωνα ότι αν όλοι στρέφαμε τα ιδεολογικά μας, το ιδεολογικό μας οπλοστάσιο προς την αγορά, προς τα έξω και όχι εσωτερικά, αλλά προς τα έξω, σε ένα πιο δύσκολο αγώνα, ομολογώ, δηλαδή έναν αγώνα που έχει να επαναφέρει το αντικείμενο των ασφαλίσεων, να το επαναφέρει σε μια σοβαρότατη, κρίσιμη συζήτηση με τους υποψήφιους πελάτες, αυτός ο αγώνας είναι λίγο πιο επώδυνος, αλλά για σκεφτείτε μια ομοβροντία από τους ασφαλιστές. Αυτό θα ωφελήσει την ομάδα. Θα ωφελήσει όλους. Για όσους έχουν ασχοληθεί με μαθηματικά, ας δουν την ταινία «Ένας υπέροχος άνθρωπος», όπου εξηγεί ο τύπος εκεί, δεν μπορούσα να σας το δείξω γιατί έχει και βρωμόλογα μέσα, για ποιο λόγο δεν πρέπει ο καθένας να παλεύει μόνος του, αλλά πρέπει όλοι μαζί να χτυπάμε την αγορά για να αλλάξει ολόκληρη η αγορά.
Κάθε λοιπόν ευρώ, θυμάστε, που μπαίνει για ώρα ανάγκη στην τράπεζα είναι χαμένο ασφάλιστρο και κάθε ευρώ που πηγαίνει σε ασφάλιστρο αφαιρείται από την κατανάλωση και προστίθεται στη συναισθηματική παρακαταθήκη του ανθρώπου και της οικογένειάς του και την οικονομική. Τέλος, τελειώντας αυτό τον κύκλο, ελπίζω να μην λείπουν οι ερωτήσεις γιατί σας έχω ευνηδιάσει με τη θεματολογία. Όμως, κλείνει αυτός ο κύκλος με τέσσερα εργαλεία, με τρία εργαλεία που θα δούμε και που εσείς απλώς θα τα χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε την οργάνωση ενός marketing plan. Τα δύο είναι εξαιρετικά σημαντικά και άπτονται ευθέως του marketing. Ναι. Θα δούμε μερικά ερωτήματα, τις σχόλια έχουν ήδη μπει. Λοιπόν, το ένα είναι να αναλύσω την υπηρεσία μου σε φάσεις. Εγώ σας δίνω ένα υπόδειγμα εδώ, δεν είναι το σωστότερο, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Όπου οι τίτλοι είναι οι φάσεις οι γνωστές που κάνουμε στην πώληση και νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ακολουθούμε αυτή τη σειρά, τη διαδικασία πωλήσεων και κάθετα βρίσκονται οι πιθανές ενέργειες που γίνονται για κάθε μία από αυτές τις φάσεις και πιθανόν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, λέω εξέβρεση, μπορώ να έχω εξέβρεση πελατών από συστάσεις, μπορώ να έχω εξέβρεση πελατών από κέντρα επιρροής, μπορεί να έχω εισερχόμενους, inbound, τους λέμε στο marketing, πελάτες, έτσι, οι οποίοι θα μπορεί να έρθουν στο γραφείο μου, στο κατάστημα ή στο ίντερνετ. Οι φωλιές είναι δηλαδή μέρη που καλοί μου ή καλοί πιθανοί μου πελάτες είναι συγκεντρωμένοι, είναι οι εστίες, είναι οι νης αγορές που για κάποιο λόγο μου έφυγαν από το... πάει στις φωλιές, είναι δηλαδή ειδικές αγορές, τις οποίες αν κάποιος μπει, για παράδειγμα, λάτρης του hi-fi, ή σκακιστές. Είναι κλειστές ομάδες ενδιαφερόντων, οι οποίες, αν καταφέρεις και μπεις αυτές και μπορείς να μπεις, το marketing μπορεί να σου δώσει αυτές τις δυνατότητες, γιατί έχουν δημοσιοποιούν τις δραστηριότητές τους, τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε τις ανάγκες τους, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να διεισδύσουμε σε αυτές και να δουλέψουμε μόνο για αυτές. Εστίες λοιπόν πελατών και προσωπική αναζήτηση. Εδώ είναι ενδεικτικά λοιπόν 5-6 εκδοχές της εξέβρεσης. Αυτό σε όλες τις φάσεις, καταγράφοντας το δικό σας εργαλείο αντίστοιχο, θα χρησιμοποιήσετε και αυτά, αλλά εσείς ήδη έχετε καλύτερη εμπειρία από το δικό σας προφίλ, θα επανατοποθετήσετε τη δράση σας σε κάποια από αυτά. Τελείως ενδεικτικά, έχω εντοπίσει με το κόκκινο χρωματάκι, αυτό το τριανταφυλλί τι είναι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, έχω εντοπίσει αυτά που θα μπορούσε να παρέμβει το digital. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει χρήση τους. Δείτε ότι πόσα στην έκδοση γίνονται ήδη ηλεκτρονικά, έτσι, και πόσα ενδεχομένως κάποιοι από εμάς τα κάνουν ακόμα με τα πόδια και με τα χέρια. Ή στη δεύτερη συνάντηση θα υπάρχουν σημεία που πρέπει να μπορούν να βελτιωθούν, να γίνουν από μακριά ή να γίνουν με ψηφιακή υποστήριξη. Η digital παρέμβαση δεν είναι απαραίτητα, δεν αποκλείει τη φυσική παρουσία, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την φυσική παρουσία. Είναι αλλιώς όμως να ψάχνω την τσάντα μου για να βρω πού είναι κρυμμένο εκείνο το χαρτί και είναι αλλιώς στο δικό μου site να έχω ολόκληρο το υλικό παρουσίασης, το οποίο θα κατευθείαν με το δικό μου κωδικό θα μπαίνω και θα παρουσιάζω στον πελάτη την ώρα που αυτός βρίσκεται μπροστά. Υπάρχει σχεδόν άπειρος χώρος για παρεμβάσεις σε αυτή τη διαδικασία των υπηρεσιών που παρέχω. Το επόμενο είναι ο ανασχεδιασμός, όπου είναι παρόμοιο, αλλά έχει να κάνει τώρα με τα προϊόντα, όπου σε κατηγορίες καταγράφω τα προϊόντα τα οποία έχω στη διάθεσή μου, από την εταιρεία ή τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι, και κάθομαι να κάνω έναν ανασχεδιασμό και μια επανεκτίμηση. Είναι όλα τα προϊόντα χρήσιμα, είναι όλα κερδοφόρα, είναι όλα σε σχέση με το χρόνο, την ενέργεια, την κούραση που διαθέτω, είναι όλα επίκαιρα.
αξίζει τον κόπο να πηγαίνω, έρχομαι για παράδειγμα, λέω για τους ανεξάρτητους συνεργάτες από εταιρεία σε εταιρεία και να παρακολουθώ δεκάδες νοσοκομιακά προγράμματα ψάχνοντας να βρω τι. Δεν ξέρω. Πρέπει να τοποθετηθούν στο χαρτί για να με πείσετε ότι πρέπει να έχετε 10 νοσοκομιακά στην τσάντα σας για να κάνετε μία μελέτη που θα προτείνει 2 ή 3 και να καταλήξετε στο 1. Έτσι. Με την ίδια μέθοδο, λοιπόν, ακολουθούμε και εδώ. Χαρακτηρίζουμε τα προϊόντα. Σε χρήσιμα, λιγότερο χρήσιμα, προς απόσυρση, κερδοφόρα, μη κερδοφόρα. Τα κριτήρια είναι ελεύθερο να τα καθορίσετε εσείς. Το θέμα είναι ότι δεν τα έχουμε βάλει στον πίνακα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αν καταφέρουμε και τα βάλουμε αυτά καταγραμμένα σε ένα πίνακα, μην ντραπείτε να τα κάνετε και με το χέρι, να γίνουν είναι το θέμα, θα δείτε ότι το τοπίο ξεδιαλύνει και είναι οι βάσεις του μάρκετινγκ αυτά. Και τέλος κάτι που έχει να κάνει με το time management, τη διαχείριση δηλαδή του τέταρτου πόρου που σας ανέφερα πριν, του αξιοποιημένου χρόνου. Του χρόνου που θα τοποθετηθεί με τον κατάλληλο τρόπο, ότι σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα θα φέρει το αποτέλεσμα. Θα μας πάει ένα βήμα μπροστά και όχι ένα βήμα πίσω. Έτσι. Και δυστυχώς ο χρόνος χάνεται γιατί δεν καταγράφεται. Δεν έχει εξεταστεί. Δεν υπάρχει λόγος να τον καταγράφουμε κάθε μέρα, αλλά δεν μπορεί να μην ξέρουμε που πήγε η χτεσινή ημέρα. Και πιο αναλυτικά, αυτό αναμέρα και δεκάλεπτα. Τι δραστηριότητες κάνω, καταγράψτε τις δραστηριότητες για 5-10 μέρες και καθίστε να κάνετε μια συνολική εκτίμηση. Για να μην νιώσετε, να μην νιώσετε στο τέλος της μέρας κουρασμένοι θεωρώντας ότι δουλεύατε. Γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Λοιπόν, κάνουμε την πάυση μας για ένα λεπτό. Προσπαθώ να δω τα μηνύματα που έχω ήδη δει. Έχουν έρθει ήδη και... Είδα ένα ερώτημα πριν ότι, που επανέφερε το θέμα του εσωτερικού ανταγωνισμού, δηλαδή του ανταγωνισμού μόνο που το τόνιζε όχι μεταξύ των συναδέλφων, αλλά μεταξύ των δικτύων, έτσι, των καναλιών διανομής. Επαναλαμβάνω και επανέρχομαι. Αυτοί θα πάρουν αυτά που είναι να πάρουν και που ενδεχομένως δεν είμαι και σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει και όλα εμείς, πρώτον, και δεύτερον, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε αυτοί που το διαδίδουν. Αυτοί που θα παλέψουν για την πραγματική έννοια της ασφάλισης, η γνώμη μου είναι ότι είμαστε εμείς και με μία μικρή επιφύλαξη σας λέω ότι ίσως είμαστε και μόνο εμείς. Να μην υπάρχει και κανένας άλλος. Κάποιος συνάδελφος μου λέει για τη ρύθμιση της εικόνας. Ναι, όχι, βλέπετε το σωστό. Λοιπόν, έχετε το χρόνο όσο κοιτάζω εγώ να βρω ερωτήματα, αν θέλετε να θέσετε κάποια. Ναι, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Έχω το χρόνο να οργανώσω όλη αυτή τη μετάβαση που απαιτείται πολύ απότομα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Θα ήθελα λίγο να το φωτίσω. Πρώτον, πρέπει να ξεκινήσουμε. Διότι δεν ξέρω αν ο συνάδελφος είναι, ας πούμε, κάτω της τριετίας ή της πενταετίας, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει και δεν το έχουμε στα άμεσα σχέδια, ούτε συνάδελφοι 20 ετίας. Έτσι, γιατί δεν ξεκινάμε, γιατί δεν βάζουμε 10 χαρτιά είναι αυτά. 10, αυτά που σας έδειξα όλα είναι, συγγνώμη, είπα μεγάλο αριθμό. Μαζί με τα χαρτιά των βοηθημάτων είναι 7 χαρτιά. Είναι 7 χαρτιά για να καταγράψετε την ταυτότητα. Πρακτικά η μετάβαση δείχνει τέρας. Σας λέω, κάντε όσες εκπτώσεις θέλετε, αρκεί να έχετε ξεκινήσει. Δεν μπορεί να κάθομαι παγωμένος και να βλέπω τα πάντα γύρω μου. Κάνω αυτό το σεμινάριο του digital marketing, βοηθώντας τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και τα εργαλεία και το σχέδιο
και επανειλημμένα και συνεχώς συναντάω το να μην γίνεται το πρώτο βήμα. Το να έχω ένα site one page, μία σελίδα από πάνω μέχρι κάτω με τα στοιχεία που θέλουν να ξέρουν οι άλλοι για μένα. Να μην έχω μία επιχειρηματική σελίδα στο Facebook που να αναρτώ κάθε μία φορά το μήνα. Και σιγά σιγά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Το κακό είναι ότι με την καθυστέρηση στην εκκίνηση, με το φόβο της μετάβασης, της δυσκολίας της μετάβασης ή του όγκου, έτσι, παγώνουμε και δεν κάνουμε το ξεκίνημα. Το άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι το σχεδόν απότομα. Δεν είναι σχεδόν απότομα, κατά την προσωπική μου γνώμη. Απότομα μας ανοίξανε τα μάτια. Μας κουντίξανε. Τα μάτια πρέπει να τα έχουμε ανοιχτά εμείς από πριν. Είναι αυτό που σας λέω, τι θα μας αλλάξει η κρίση, ενώ έπρεπε να το έχουμε ήδη αλλάξει. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου πράγματα που γύρω-γύρω ήταν Σάββατο και στη μέση Κυριακή. Μήπως θέλετε να σας θυμίσω αλλαγές που έχουν συμβεί στην αγορά, σημαντικότατες και δεν συνέβησαν επί πανδημίας. Το κανονιστικό πλαίσιο, το ασφαλιστικό άλλαξε επί πανδημίας. Όχι, υπήρχε. Η καταναλωτική συμπεριφορά των ανθρώπων να εκτινάσεται στα ύψη η δραστηριοποίηση στα e-shops και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλαξε απότομα. Η έρευνά σας για να κάνετε μία αγορά στο Scrooge ή σε reviews ή σε διάφορα άλλα σημεία για να ψάξετε πριν πάρετε μία οικονομική απόφαση, το έφερε η πανδημία. Δεν το ξέραμε. Δεν το βλέπαμε να αλλάζουν όλα γύρω μας. Μόνο τα γύρω μας τα αλλάζανε. Και πάλι σας λέω, διατηρούμε την ανοχή του ότι εμείς δεν αλλάζουμε με το ίδιο ρυθμό. Και επιτρέψτε μου να σας πω και ως κλάδος. Όχι μόνο εμείς. Δεν φταίνε οι ασφαλιστές που δεν εξελίσσονται τεχνολογικά. Φταίμε όλοι. Απλώς εμείς θεωρούμε, έχουμε βρει μια δικαιολογία, να μην την επαναλάβω γιατί συγχύζομαι κάθε φορά, έχουμε βρει μια δικαιολογία ότι εγώ δεν είμαι έτσι και δεν είμαι αλλιώς. Ναι, θα σας πω κάτι όμως και θα σας πληροφορήσω. Πρώτον, αν είστε, και δεν θέλω να φανεί ρατσιστικό, αν από μια ηλικία, να το πω για να μην το κατηγορήσω, να μην το, έτσι, και έχετε μια δουλειά την οποία δεν έχετε σκοπό να τη μεταβιβάσετε σε κανέναν άλλον, και έχετε σκοπό να βγείτε και στα επόμενα 2-3 χρόνια στη σύνταξη και να το εγκαταλείψετε, πιθανόν να μην υπάρχει λόγος να έχει site. Είναι μια χαρά. Αλλά δεν νοείται αν είσαι κάτω από μια ηλικία και θέλεις να επικοινωνήσεις με πελάτες, με συνεργάτες και σε περιβάλλον τέτοιο. Και να σε προβληματίζει πόσο δύσκολη θα είναι η μετάβαση. Ξεκινάμε με αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως τον Κωνσταντίνο για το ερώτημα. Ξέρω ότι απασχολεί κι άλλους. Αυτό με τα slides. Θα δώσω στον κύριο Φλωρά το λόγο να διευκρινίσει τι θα γίνει επιτέλους με αυτά τα slides. Αν μας τα δώσετε, εμείς θα τα ανεβάσουμε. Τα έχω ανεβάσει ήδη. Ωραία. Θα τα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου αύριο, μαζί με την παρουσία. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω... νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα. Δεν ξέρω αν έχετε εντοπίσει από το control που λένε και στην τηλεόραση, αν έχετε εντοπίσει κάτι που θα μπορούσαμε να το... Είναι κάποιο ερώτημα και εμένα μου διαφεύγει όπως το ρολάρω. Περνάμε λοιπόν στην συνέχεια της παρουσίασης. Επιτρέψτε μου να σας κλείσω, να πιω λίγο νερό. Είμαστε πάλι μαζί.
Και πάμε στην τρίτη ενότητα. Αν θυμάστε, μιλήσαμε, μέχρι τώρα μιλήσαμε για το minimum marketing plan. Συγγνώμη, μπαίνουμε στο κατ' ουσίαν marketing. Μία του διάσταση σχετίζεται με την προηγούμενη διαφάνεια και είναι αυτό το επιχείρημα που σας παράθεσα, ότι αν όλοι μαζί ιδεολογικά βομβαρδίσουμε την υπόλοιπη αγορά, όχι αυτήν που ήδη έχει κάποιο συμβόλαιο, θα έχει ευνοϊκή επίδραση σε όλους. Για να... Πάμε στο marketing. Εδώ ήθελα να παραθέσω μία γρήγορη άποψη, η οποία λέει ότι... επίσημη άποψη της American Marketing Association, όπου λέει δεν υπάρχει digital marketing, υπάρχει digital media marketing. Αυτό γιατί μας το λέει, για να μας θυμίσει ότι το πραγματικό εργαλείο είναι το σχέδιο, είναι το marketing. Αυτή είναι η στρατηγική. Τα υπόλοιπα είναι εργαλεία χρήσης, εφαρμογής του marketing. Είτε είναι διαφήμιση στα κανάλια, είτε είναι δημόσιες σχέσεις, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε άλλη πλευρά του marketing, είναι ένα μέσο για να εφαρμόσω marketing. Άρα πρέπει καταρχήν να εφαρμόσω marketing. Στο πεδίο του digital, λοιπόν, media marketing, για να τρομάξω το φίλο τον Κωνσταντίνο, περίπου έτσι, αυτό είναι το 1/3 περίπου ενός όχι πάρα πολύ καλού σχεδίου marketing. Δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Μπορείτε να πιάσετε μόνο τον πρώτο βαθμό και να αρχίσετε να σκέφτεστε. Έχει καλώς. Δεν χρειάζεται καν να το βλέπετε τι γράφει. Έτσι. Αλλά σας λέω ότι κάπως έτσι αναπτύσσετε το marketing σε σχέση με το digital. Σε πάρα πολλά πεδία δηλαδή. Ωραία. Και σε τι μπορεί να μου είναι χρήσιμο, μπαίνει το ερώτημα, το digital marketing. Για βάλτα μου σε μία τάξη. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω τώρα. Να δω πού μπορεί να με βοηθήσει η ψηφιακή τεχνολογία, κυρίως το ίντερνετ, αλλά τα εργαλεία που είναι στο ίντερνετ θα αρχίζουν και ταιριάζουν πια, να ξέρετε. Δηλαδή, οι περισσότερες εφαρμογές βρίσκονται πια στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα γίνονται κατευθείαν εκεί. Αυτό που λέγαμε κάποτε cloud και το θαυμάζαμε και ήταν μόνο για αποθήκευση αρχείων, έφτασε πια να είναι ολόκληρη δραστηριότητα. Το ζείτε ήδη στη σχέση με τις εταιρείες, αλλά και με υπηρεσίες που εσείς αγοράζετε εκτός των social media, εκτός των site, και είτε τις αγοράζετε είτε τις χρησιμοποιείτε γιατί είναι δωρεάν, που είναι ήδη στο διαδίκτυο. Άρα ο χαρακτηρισμός ίντερνετ μπορεί να ταιριάξει σε όλες τις φάσεις. Εγώ χώρισα τη διαδικασία, τη χώρισα σε δύο τμήματα. Στη διαδικασία πριν την πώληση, που μπορεί να με βοηθήσει το ίντερνετ πριν την πώληση, και που μπορεί να με βοηθήσει το ίντερνετ μετά την πώληση. Στη φάση λοιπόν πριν την πώληση, πρέπει να βρω σε ποια σημεία θα πρέπει να βοηθήσει την παρουσία μου. Είναι τρεις οι φάσεις. Δεν θα αναλύσουμε την κάθε φάση, γιατί θα δούμε μερικά στοιχεία παρακάτω και θα σταματήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ εκτεταμένο. Όμως, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε την παρουσία μας στο ίντερνετ, με τη χρήση του ίντερνετ. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την παρουσία μας. Ή να κρυβόμαστε. Πώς νιώθετε αν ψάξετε να βρείτε ένα μαγαζί και δεν υπάρχει? Δηλαδή, ή σας δώσουν μια κάρτα να πάτε σε ένα μαγαζί, φυσικό κατάστημα, και να πάτε και να μην είναι εκεί. Να μην υπάρχει τίποτα εκεί. Δεν νιώθετε καλά. Κάπως έτσι είναι και στο διαδίκτυο. Να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ για εξέβρεση πελατών. Υπόθηκαν πάρα πολλά στις προηγούμενες συναντήσεις από τους άλλους συναδέλφους. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εδώ μιλάμε για μια νοοτροπία έλξης παρά όθησης. Έτσι, είναι αυτό που λέγαμε παλιά το pull and push. Το ίντερνετ είναι ανοιχτές πόρτες για να έρθουν περισσότερο από ότι είναι να βγούμε έξω να τους πρόξουμε μέσα. Περισσότερο, όχι καθόλου, όχι μόνο το ένα, είναι και τα δύο, αλλά είναι περισσότερο αυτό. Έχει αυτή την νοοτροπία και θα δούμε δύο λογάκια λίγο παρακάτω. Η τρίτη φάση, μεγάλος προβληματισμός, είναι πώς θα την ενσωματώσουμε στις διαδικασίες πωλήσεων. Πώς θα ενσωματώσουμε το ίντερνετ ή τα ψηφιακά εργαλεία στις διαδικασίες πωλήσεων.
Κάτι που ακόμα δείχνει ανώριμο στην Ελλάδα. Αλλά σκεφτείτε πόσο ανώριμα δείχνανε πράγματα που τα βιώσαμε την μέρα που μας κουντήξανε και ανοίξαμε τα μάτια μας. Και διαπιστώσαμε ότι για όλους υπήρχε το Zoom, για όλους υπήρχε το Viber, για όλους υπήρχε δυνατότητα χρήσης και διεύρυνση της επικοινωνίας. Ή πώς άλλαξαν πώς έμαθαν όλες οι ηλικίες να ψωνίζουν από τα e-shop. Πολλά εντυπωσιακά πράγματα και πρέπει πριν γίνει μονοπόλιο, για παράδειγμα, επειδή αναφέρατε κάποια άλλα κανάλια, πριν γίνει μονοπόλιο, πρέπει εμείς να ενσωματώσουμε τέτοια σημεία στην πώληση, στην διαδικασία μας. Το ίντερνετ μπορεί να μας βοηθήσει όμως πάρα πολύ και μετά την πώληση. Πρέπει να μας βοηθήσει στο να στηρίξουμε την εξυπηρέτηση. Με κάθε τρόπο. Είτε με το να μπορεί να καταθέσει χαρτιά, είτε με να μπορεί να πληροφορηθεί για κάποια πράγματα, είτε να μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα και γρήγορα μαζί μας για να πάρει μια χρήσιμη ή απαραίτητη εκείνη την ώρα πληροφορία, ή να επικοινωνήσω μαζί του. Η επόμενη είναι η πληροφόρηση γενικά μέσα στο διαδίκτυο και η τρίτη είναι η ανάπτυξη ενεργειών δημοσίων σχέσεων στο διαδίκτυο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πιω μια γουλιά νερό, γιατί θα μπω στο δυνατό μου επιχείρημα. Το οποίο θα απαντήσει στο γιατί να τα κάνω εγώ όλα αυτά. Αν δεν έπιασαν λοιπόν τα μέχρι τώρα επιχειρήματα, θα σας πάω λίγο παλιότερα, λίγο πίσω. Η Google έκανε μία ανακάλυψη. Γνωρίζοντας, πρέπει να έγινε το 2011-12 εκεί, μία ανακάλυψη. Γνωρίζοντας το μοντέλο της στιγμής της αλήθειας, το μοντέλο αυτό είναι, μοντέλο λέμε στο marketing, ένα σκαρίφημα, ένα σχεδιάγραμμα, έτσι μία απλή διάταξη από στοιχεία που μας βοηθάνε να αντιληφθούμε φάσεις της αγοράς και πώς πρέπει να κινηθούμε σε αυτές. Λοιπόν, ένα πολύ παλιούτσικο, ας το πούμε, μοντέλο marketing, το οποίο όμως ήταν πολύ χρήσιμο και βοηθούσε στο να καταγραφούν φάσεις της διαδικασίας επικοινωνίας του πελάτη με το προϊόν, με την αγορά δηλαδή, είναι το μοντέλο της στιγμής της αλήθειας. Έτσι ονομαζόταν και ονομάζεται ακόμα. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στην εξής θεώρηση, ότι ο καταναλωτής, τον βλέπετε εδώ, έτσι, ο καταναλωτής λαμβάνει ένα ερέθισμα. Τι θα πει ερέθισμα? Του δημιουργείται, αρχίζει να συνειδητοποιεί, ενεργοποιείται η διαδικασία ανάγκης και κάλυψης αυτής. Δηλαδή, σκέψεις, πληροφορίες ή κάτι αίσθημα έλλειψης, ό,τι συνιστά ανάγκη και ενεργοποίηση για να λύσει αυτό το πρόβλημα, το ονομάζουμε ερέθισμα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο υποψήφιος αγοραστής δεχόταν το ερέθισμα, ξεκινούσε μία διαδικασία προς την ολοκλήρωση της αγοράς, την απόφαση της αγοράς. Αυτή η φάση ονομάζονταν πρώτη στιγμή της αλήθειας και ολοκληρώνονταν τη στιγμή που ο άνθρωπος, αφού είχε περάσει από, είχε ρωτήσει ενδεχομένως το φίλο του, τη γυναίκα του, τι γάλα να πάρει, έτσι, ή τι αυτοκίνητο να αγοράσει, διάλεγε, μάζευε γνώμες, αποφάσιζε και πήγαινε για να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Η στιγμή που πήγαινε και κατέθετε τα χρήματα για αυτή την ανάγκη ήταν η πρώτη στιγμή της αλήθειας. Ήταν η πρώτη σοβαρή απόφαση στη σχέση του με αυτό το προϊόν. Εμφανίζονταν όμως και μία δεύτερη στιγμή της αλήθειας, η οποία θα σας παρακαλέσω να παρακολουθήσετε με προσοχή το επιχείρημα, γιατί πάνω σε αυτό εγώ έχω στηρίξει αρκετό κομμάτι από τη θεωρία μου και την ανάγκη για να γίνει αυτό. Δεν μου κάνετε βέβαια τη χάρη, ελπίζω να σας αποκαλύψω κάτι προς την πορεία. Η δεύτερη στιγμή της αλήθειας ήταν η στιγμή της χρήσης του προϊόντος, όπου ο τύπος, ο πελάτης, πήγαινε στο σπίτι, άνοιγε το κουτάκι και έπρεπε αυτά που έχουν μέσα να είναι τα υπεσχημένα. Είναι αυτά για τα οποία πλήρωσε, αυτά που αυτός υπέθεται ότι αυτό θα έκανε αν το είχε. Έτσι. Και εκεί διαψεύδονται ή επαληθεύονται οι προσδοκίες του πελάτη από τη χρήση του προϊόντος. Απλό, λιτό, κατανοητό. Μελετώντας η Google τα πάρα πολλά δεδομένα που είχε στη διάθεσή της, διαπίστωσε ότι εμφανίστηκε μία μέση
κατάσταση, μια καινούργια κατάσταση ανάμεσα στο ερέθισμα και στην στιγμή της αλήθειας ένα. Έτσι. Αυτή η καινούργια κατάσταση ήταν ότι από την ώρα που δεχόταν το ερέθισμα μέχρι να αποφασίσει την αγορά, διωγγώθηκε μια τάση πληροφόρησης εξαιτίας της ύπαρξης του ίντερνετ. Μπορούσε πια μέσω των μηχανών αναζήτησης να αναζητήσει ποιος πουλάει το προϊόν, πού το πουλάει, τι γνώμες λένε γι' αυτό, ποια είναι τα αρνητικά σχόλια, ποιες είναι οι αρνητικές κριτικές, ποιες είναι οι θετικές, τι χρήση έχουν βρει οι πελάτες, υπάρχει σέρβις στη χώρα του ή θα πρέπει να πάει έξω, υπάρχει αντιπροσωπεία, πόση διάρκεια έχει, τι λένε άλλοι που το αγόρασαν, για να δούμε βίντεο χρήσης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ένας τρομακτικός όγκος δεδομένων, στον οποίο πριν αγοράσει ο πελάτης, έμπαινε και ζητούσε. Ζητούσε γνώμη από τους φίλους του στα social media, ζητούσε γνώμη από φόρουμ ειδικού ενδιαφέροντος που λέγαμε και πριν. Ένα τεράστιο πεδίο. Εσείς το βιώνετε ήδη. Αν τότε η Google είχε βρει έναν αριθμό περίπου στο 65%, φανταστείτε με σαφήνεια ότι αυτό το ποσοστό μετά από 10 χρόνια δεν έχει μειωθεί, έχει μάλλον αυξηθεί. Δηλαδή έχει διωγγωθεί αυτή η διαδικασία και οριζόντια και κάθετα, δηλαδή και περισσότεροι πελάτες και με περισσότερες πηγές πληροφόρησης, έτσι, προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να καταλήξουν στην απόφαση αγοράς. Και κατόπιν τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Η στιγμή αλήθεια ένα, δηλαδή ολοκληρώνει τη αγορά με οποιοδήποτε τρόπο, μέσω e-shop ή φυσικού καταστήματος, και μετά έχουμε τη δεύτερη στιγμή της αλήθειας, την επαλήθευση κατά τη χρήση. Είμαστε καλά μέχρι εδώ, ελπίζω, κατανοητό αυτό το μοντέλο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια ειδική κατάσταση και θέλω να σας καλέσω σε έναν προβληματισμό. Ξέρω ότι τον έχετε κι εσείς, αλλά αν τον δούμε υπό το πρίσμα του μοντέλου, αυτό το μοντέλο το ονόμασε η Google Zero Moment of Truth, δηλαδή η μηδενική στιγμή της αλήθειας, η στιγμή της αλήθειας μηδέν. Αυτή η στιγμή που μεσολαβεί μεταξύ του ερεθίσματος και της πρώτης στιγμής. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο ασφαλιστικό προϊόν όμως. Γιατί εδώ τα πράγματα έχουν ιδιομορφίες. Εδώ έχουμε ένα προϊόν το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό καταρχήν και εν γενός. Έτσι, είναι από τα ελάχιστα προϊόντα τα οποία αυτός που τα πουλάει, αυτός που τα αγοράζει και αυτός που τα μεταβιβάζει από τον έναν στον άλλον, δηλαδή εμείς οι πελάτες και οι εταιρείες, κανένας δεν θέλει να λειτουργήσει. Είναι δηλαδή ένα προϊόν που έτσι κι αλλιώς έχει τις ασάφειές του όσον αφορά τη στιγμή της αλήθειας 2. Τι γίνεται με τον πελάτη μας? Κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο, βλέπετε εδώ, πληρώνει. Άρα έχουμε επαναλαμβανόμενες στιγμές της αλήθειας 1. Δηλαδή, οι πελάτες δεν αγοράζουν μία φορά το προϊόν, αλλά το αγοράζουν κάθε φορά που έρχεται η ώρα για να το πληρώσουν. Παράλληλα, στα μεσοδιαστήματα των στιγμών αλήθειας 1, δεν υπάρχουν στιγμές αλήθειας 2. Γιατί αν όλοι οι πελάτες μας είχαν την τύχη ή την ατυχία να απολαύσουν τη χρήση του προϊόντος μας, τότε δεν θα λειτουργούσαν οι ασφάλειες. Η μειοψηφία των πελατών παθαίνει ζημιά και η πλειοψηφία πληρώνει αυτή τη ζημιά. Αυτή είναι η λογική της ασφάλισης. Άρα λοιπόν η φυσιολογική κατάσταση είναι στιγμή της αλήθειας 2 να μην υπάρχει στιγμές επαλήθευσης. Εδώ μου θυμίζει την ταινία με τον Ζήκο που λέει «Και εγώ γιατί τον πληρώνω αυτόν τον Νίκο, τον Νίκα, συγγνώμη, πότε θα αρρωστήσω εγώ». Εντάξει, κάπως έτσι, σε τέτοιες συναισθηματικές εμπλοκές κλείνεται πολλές φορές ο πελάτης. Και δεν μας φτάνει αυτό, αλλά μεταξύ των δύο διαστημάτων, εκτός που δεν υπάρχουν στιγμές της αλήθειας 2, δεν υπάρχουν και μηδενικές, υπάρχουν και διωγγώνονται οι στιγμές της αλήθειας 0. Δηλαδή, δεν είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος από ξένα ερεθίσματα, συμφέροντα, προϊόντα, κατανάλωση. Οι σιρήνες της κατανάλωσης του τρυπάνε τα αυτιά από τη μία στιγμή μέχρι την άλλη. Σε αυτά τα μικρά μεσοδιαστήματα, που δεν είναι ακριβώς μικρά όσον αφορά την κατανάλωση, εξάμηνα και έτη, ο πελάτης επαναμφισβητεί πρώτον όλη του την απόφαση, την επανατοποθετεί, κάθε φορά έχει συν και πλην, αλλά όχι δεδομένο, δεν είναι σίγουρο ότι την ώρα που θα
προβληματιστεί, θα δεχτεί ένα μήνυμα κατανάλωσης, θα θυμηθεί το πόσο σοβαρή ήταν η απόφαση του να αγοράσει το συμβόλαιο πριν από 1,5 χρόνο ή και παραπάνω. Οπωσδήποτε όσο περνούν τα χρόνια, αυτή η πίεση, η σταθεροποίηση, η σχέση του μαζί μας, γιατί είναι, έχουν μεσολαβήσει αυτές οι επαναλαμβανόμενες στιγμές α, βελτιώνεται, αλλά δεν είναι και απόλυτα σίγουρο, δεν είναι ευθύγραμμο αυτό. Αφήστε λοιπόν τώρα τους πελάτες, εκτεθειμένους μεταξύ των εξαμήνων, να δέχονται τα μηνύματα, γιατί αυτοί εξακολουθούν να μπαίνουν στο ίντερνετ. Εξακολουθούν να δέχονται διαφημίσεις από τα cookies, παρακολουθήσεις για τα ενδιαφέροντά τους. Αυτόν τον βομβαρδισμό του παγκοσμιοποιημένου marketing μέσω του διαδικτύου, αυτοί εξακολουθούν να τον δέχονται. Και είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτούς, δεν εξετάζω να τους τύχει και καμία δύσκολη κατάσταση και να κάνουν υποπίεση λάθος επιλογή, δηλαδή να τους χαλάσει το αυτοκίνητο για παράδειγμα και χωρίς να το πολύ σκεφτούν να καθυστερήσουν και να μην πληρώσουν το νοσοκομιακό για να φτιάξουν το αυτοκίνητο. Δεν εξετάζω τέτοιου είδους πιεστικές καταστάσεις που και αυτές συμβάλλει η παρουσία μας. Μιλάω για απλές φυσιολογικές καταστάσεις, επιρροές από το διαδίκτυο. Όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Τα ασφάλιστρα βρίσκονται εκτεθειμένα έξω σε αυτά τα μεσοδιαστήματα. Και ας καταλήξω. Το να συμβεί τελικά η στιγμή της αλήθειας 2, δηλαδή να χρειαστεί ο άνθρωπος τη βοήθειά μας και τη συνδρομή μας, είναι μια ανακουφιστική μεν κατάσταση, δηλαδή του φεύγει εκείνο το χτυποκάρδι ότι θα με πληρώσουν αυτοί ή δεν θα με πληρώσουν. Γιατί πληρώνεται. Όμως είναι ενσωματωμένο στο συμβόλαιο. Είναι αναμενόμενο. Είναι αυτονόητο. Και δεν μας σας διασφαλίζει από τον ανταγωνισμό αυτό καθ' αυτό. Και δεν εννοώ τον ανταγωνισμό των ασφαλιστικών προϊόντων. Εννοώ τον ανταγωνισμό των καταναλωτικών προϊόντων. Δηλαδή, να κάνει και τη μία δουλειά, να κάνει και την άλλη. Να πάρει και την αποζημίωση και να σηκωθεί και να φύγει μετά. Γιατί? Φεύγει γιατί είναι κακός? Φεύγει γιατί είναι πονηρός? Φεύγει γιατί ρεφάρισε? Δεν το πιστεύω. Φεύγει γιατί δεν έχει ισχυρή πεποίθηση ότι πρέπει να συνεχίσει να το έχει. Και φεύγει σε μια αδύνατη στιγμή που θα τοποθετήσει τα χρήματά του σε άλλη θέση. Σκεφτείτε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι, οτιδήποτε πουλιέται και αγοράζεται στον πλανήτη, στοχεύει στην ίδια, τη μία, τη μοναδική τσέπη του καταναλωτή, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματική δράση στην αγορά. Ποια λύση προτείνω? Εγώ την ονομάζω εκπαιδευτικές στιγμές γνώσης και επίγνωσης. Να χρησιμοποιήσω δηλαδή το ίντερνετ, το διαδίκτυο, για να κλείσω αυτές τις τρύπες. Τι εργαλείο έχουν οι άλλοι για να πάρουν τα λεφτά του πελάτη μου και να τα στρέψουν στην κατανάλωση, την πληροφόρηση, την υπερβολική διαφήμιση, την πλήση εγκεφάλου, να το πούμε. Ας το πούμε όπως θέλετε. Τι εργαλείο έχω εγώ? Τη φωνή μου. Πρέπει λοιπόν να στρέψω σε τέτοιες στιγμές, σας δίνω και έναν ορισμό, έτσι, επικοινωνίας με τον πελάτη, κατά τις οποίες θα τον τροφοδοτούμε εμείς με ερεθίσματα και πληροφορίες και στοιχεία και λοιπά που εντάσσονται στη σφαίρα των γνώσεων, σας είπα γνώση και επίγνωση, τα οποία θα τον βοηθούν να ισχυροποιήσει την λογική του επιλογή, να είναι ασφαλισμένος, αλλά και να συναισθανθεί βαθύτερα, να έχει επίγνωση δηλαδή, αυτής της συνεργασίας που έχει μαζί μου. Να της δώσει αξία. Πρέπει να του το θυμίζω γιατί το έχει. Αν δεν του το θυμίζω γιατί το έχει, αν δεν τον πείθω, δεν τον χτίζω ιδεολογικά στο να συνεχίσει να έχει αυτό το προϊόν για όλα τα χρόνια της ζωής του, με μια μεγάλη, όμορφη, έξυπνη ή βαρύγδουπη ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε, κουβέντα ή στιγμή που τον βρήκα για να αγοράσει, δεν είναι όλο το πρόβλημα. Γιατί μετά εγώ φεύγω. Και μετά αναλαμβάνουν τα κανάλια, αναλαμβάνουν η τηλεόραση, αναλαμβάνουν οι εφημερίδες, αναλαμβάνουν οι φίλοι. Αναλαμβάνει ο τρόπος ζωής, το lifestyle, αναλαμβάνουν άλλα. Τα μηνύματα βομβαρδίζουν τον πελάτη. Τα ερεθίσματα εξακολουθούν να υπάρχουν όταν εγώ λείπω. Πάω να καλύψω λοιπόν αυτό το κενό. Η ψηφιακή επικοινωνία λοιπόν με τον πελάτη είναι ιδανικός τρόπος για μας. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό μαζικά και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Και να κλείσουμε τα κενά ερεθισμάτων που δημιουργούνται ανάμεσα στις 2-3 επικοινωνίες μας στην κάθε περίοδο. Το digital marketing λοιπόν είναι μια σοβαρή του λειτουργία, είναι να μας δώσει αυτή την ευκαιρία. Αυτή η επικοινωνία να παίρνει ενδιαφέρουσες μορφές, πλούσιες,
με πάρα πολλές εκδοχές, να είναι βίντεο, να είναι ερωτηματολόγια, να είναι αρθρογραφία, να είναι μηνύματα, μέχρι και παιχνίδια. Έτσι, είναι τεράστια η γκάμα των περιεχομένων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε, να μου γράψετε τη γνώμη σας για αυτή την προσέγγιση. Προηγούμενοι εισηγητές μίλησαν για τον data marketing, τη βάση δεδομένων μας, έτσι, τη διαχείριση αυτών των στοιχείων μας. Εγώ δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να σας πω όμως με σιγουριά ότι σοβαρό marketing και σταθεροποίηση του χαρτοφυλακίου και των πωλήσεων δεν θα καταφέρω να κάνω αν, όχι μόνο σταθεροποίηση και αύξηση, δεν θα καταφέρω να κάνω αν δεν διαχειρίζομαι τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία. Τι είναι λοιπόν data marketing? Data marketing είναι να εφαρμόσω ενέργειες marketing με βάση στοιχεία που έχω ήδη συλλέξει σε μια δική μου βάση δεδομένων με εργαλεία που θα ερευνήσουμε και θα σχεδιάσουμε καμπάνιες. Θα δούμε ότι θα κινηθώ σε αυτό το μικρότερο τμήμα, όχι σε όλο μου το πελατολόγιο, αλλά σε αυτό το ειδικό τμήμα του πελατολογίου μου, για να δώσω αυτό το μήνυμα, για να πάρω, για παράδειγμα, αυτές τις πωλήσεις ή να προωθήσω αυτό το προϊόν. Ή να κάνω κάποια άλλη ενέργεια, συστάσεις, για παράδειγμα. Από ποιους, από όλους, από κάποιους που έχουν χαρακτηριστεί με κάποιο τρόπο. Εδώ για να σας προλάβω, επειδή έχω ακούσει αυτή την απάντηση, λέμε, μας το δίνουν οι εταιρείες μας αυτό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Οι εταιρείες μας δίνουν μια εξαιρετική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που τους δώσαμε. Που τους έδωσαν οι πελάτες, δηλαδή. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, το όνομα του παιδιού, αν το παιδί είναι ασφαλισμένο. Και δεν περιλαμβάνει το χαϊδευτικό όνομα του παιδιού. Περιλαμβάνει τα γενέθλιά του. Και πάντα αν είναι ασφαλισμένο. Δεν περιλαμβάνει το αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, για παράδειγμα. Δεν περιλαμβάνει το όνομα του κατοικιδίου. Δηλαδή ένα σωρό από δεδομένα που καθορίζουν τη σχέση μας. Προσέξτε, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι κάτι που δεν θα μπορέσουν να το κάνουν ποτέ ούτε οι εταιρείες, ούτε και οι πλατφόρμες. Εμείς είμαστε που πήκαμε στο σπίτι και είδαμε. Εμείς έχουμε τα στοιχεία. Ακόμα και αν εξαιρέσουμε τα ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία δεν μπορούμε να επεξεργαζόμαστε και δεν μας πολύ ενδιαφέρουν ενδεχομένως, αφού δεν μας επιτρέπεται, μην πάμε σε περαιτέρω αναλύσεις αυτό, είναι η δημιουργία σχέσεων. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Να δημιουργούμε σχέσεις και δίκτυα. Δηλαδή, τι εννοούμε σχέσεις? Σχέσεις με τον ένα πελάτη, τον παίρνουμε σήμερα και πάμε για κάποια χρόνια μαζί, συμπονάμε τον αγώνα του, τον στηρίζουμε οικονομικά αυτόν τον αγώνα του, μας εκτιμά, ζει και αυτός μαζί μας και με την παρηγοριά ότι υπάρχουμε κι εμείς κοντά του, αλλά έχουμε και την ικανότητα να φτιάχνουμε δίκτυα. Είμαστε οι κατεξοχήν, όπως λέγαμε παλιότερα στο μάρκετινγκ, δικτυάδες. Δηλαδή, οι τύποι που μπορούν να δημιουργούν οριζόντιες διακλαδώσεις στις σχέσεις τους. Να γνωρίζουν από τον ένα τον άλλον και να αποκτούν ισότιμες σχέσεις, συνεχώς επεκτηνόμενες με ολόκληρη την αγορά. Γι' αυτό και είναι το επάγγελμα του ασφαλιστή, για όσους μου ξαναγράφουν ακόμα για τις τράπεζες και τις πλατφόρμες, έτσι, είναι το σούπερ ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Δεν πρόκειται να το καταφέρουν ποτέ. Είναι αυτό που μας έφερε στην αγορά, γι' αυτό μπήκαμε στην αγορά, γιατί είχαμε αυτό το ταλέντο και το ξέραμε, γι' αυτό επιβιώνουμε μέχρι σήμερα και γι' αυτό δεν θα μπορέσει και κανείς να μας αντικαταστήσει. Εκτός, για να μην λέμε μεγάλα λόγια, αν η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρει να μας πάρει άλλο ένα μερίδιο. Όχι όλα. Η δυνατότητά μας λοιπόν να φτιάχνουμε σχέσεις και δίκτυα. Η δυνατότητά μας να έχουμε πρόσβαση σε προσωπική, εξατομικευμένη έρευνα. Εμείς ξέρουμε πρώτα την αλλαγή που συνέβη στο σπίτι του πελάτη. Η εταιρεία, ακόμα και την περίπτωση που η εταιρεία πρέπει να το μάθει, για παράδειγμα, χτύπησε και πρέπει να ζητηθεί, πρώτα το μαθαίνουμε εμείς τις περισσότερες φορές και μετά το μαθαίνει η εταιρεία. Έχουμε πολύ γρήγορη, δηλαδή, και άμεση πληροφόρηση στο ό,τι συμβαίνει στα σπίτια και στις δουλειές των πελατών μας. Και έχουμε την εξαιρετική ικανότητα να μετατρέπουμε μία απλή πληροφορία, μία απλή παρατήρηση, σε μία ευκαιρία για πώληση. Αυτός που δεν έχει αυτή την ικανότητα μετατροπής, γιατί δεν έχει την πληροφορία, δεν έχει αυτή την ευκαιρία πώλησης. Και στην πραγματικότητα γι' αυτό μας πληρώνει. Γι' αυτό μας δίνει προμήθειες. Γιατί εμείς είμαστε τα μάτια στην αγορά
Και εμείς μπορούμε, να εντοπίσουμε αυτές τις αλλαγές και να αξιοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Αξίζει τώρα λοιπόν να έχετε, όπως περιέγραψαν οι προηγούμενοι φίλοι, έτσι, οι συγητές, μία σούπερ βάση δεδομένων που θα έχει τα στοιχεία που εσείς χρειάζεστε μέσα. Και για να μην σας τρομάξω, υπάρχουν κάποια προγράμματα με πολύ καλές προδιαγραφές, αλλά υπάρχει και το απλό Excel. Νομίζω κάποιος το ανέφερε, κάποιος ομιλητής από τους προηγούμενους. Φτιάξε ένα Excel με 350 πεδία στη σειρά. Δεν θα σε χαλάσει, θα μπορείς να κάνεις φιλτραρίσματα των προσώπων, θα βρίσκεις ονόματα, θα βρίσκεις χαρακτηριστικά, θα βρίσκεις στοιχεία για αυτόν τον πελάτη που έχεις καταχωρήσει. Ξεκινά με τον απλό τρόπο. Και κάποια στιγμή, όταν θα αποφασίσεις να αγοράσεις το οποιοδήποτε πακέτο, οι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν να το περάσεις από το ένα στο άλλο. Έτσι λοιπόν, η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος που εμείς γνωρίζουμε, γύρω του έχει ένα σωρό από στοιχεία τα οποία δεν καταγράφονται σε καμία μηχανή. Δεν καταγράφονται ούτε οι επιθυμίες του, ούτε τα χόμπι του, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση και οι οικογενειακές αλλαγές, ούτε ο τύπος της προσωπικότητάς του, ούτε καν κάνει επικοινωνία. Ένα επίσημο τηλέφωνο έχει. Και αυτός μπορεί να το έχει χάσει και μέχρι να το ξαναμάθει η εταιρεία, θα περάσει 1,5 χρόνος. Εδώ θα κάνουμε πάλι την πάυση μας για 1-2 λεπτά, να δούμε πιθανά ερωτήματα. Μισό λεπτό, γιατί μερικοί έχετε γράψει έτσι μεγάλα ερωτήματα. Τι άλλο επιχείρημα να συμπληρώσω στο θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ των καναλιών? Να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς για το marketing είναι ένα πρόβλημα ο ανταγωνισμός των καναλιών. Δηλαδή εμείς, οι τράπεζες, οι πλατφόρμες, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε ανταγωνιστές. Εγώ δεν αρνήθηκα ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Και υπάρχει πρόβλημα μερικές φορές. Έτσι, στο διεθνές marketing, όχι στην Ελλάδα, στο διεθνές marketing υπάρχει πρόβλημα κανιβαλισμού μεταξύ των καναλιών. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ποιο είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Γιατί σας ακούω μόνοι σας και το λέτε. Μα η προσωπική επαφή. Έχω δει μάλιστα και πολλά χαριτωμένα στα φόρουμ των ασφαλιστών. Έτσι, που έχουν γράψει μερικά πολύ, πολύ καλά σε αυτή τη σύγκριση των δικτύων. Εγώ απλώς σας λέω ότι δεν μπορεί να είναι αυτό σε προτεραιότητα. Σε προτεραιότητα είναι η αγορά που είναι έξω από αυτό. Μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Συμφωνώ κατά τα άλλα με τα σχόλια μαζί σας. Ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς. Από ό,τι βλέπω γενικά, δεν έχω δει καμία αντίρρηση ακόμα για το επιχείρημά μου περί μηδενικής στιγμής αλήθειας και τις επιπτώσεις της. Δεν είχα και τον πλήρη χρόνο για να σας το αναπτύξω. Για σκεφτείτε το και δουλέψτε το να δείτε τι γίνεται στα σπίτια, στα μυαλά και στις τσέπες των πελατών όταν δεν τους βλέπετε. Για το φίλο που λέει όλα αυτά είναι ok για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, φαντάζομαι ότι υπονοεί ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτούς που δεν έχουμε ακόμα. Είναι πολύ σωστό. Κάποια θα δούμε παρακάτω. Σας είπα, το υλικό είναι τρομακτικό, είναι μεγάλο, όμως στον πυρήνα του βρίσκεται η παρουσία μας, το marketing plan μας. Όταν φτιάχνω μια παρουσία στο ίντερνετ, δεν απευθύνομαι μόνο στους παλιούς πελάτες. Το τελευταίο επιχείρημα εστιαζόταν κυρίως στους παλιούς πελάτες. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό όμως, γιατί προσέξτε, αν στο τελευταίο επιχείρημα το τι θα κάνω σε αυτές τις στιγμές αλήθειας τις μηδενικές στιγμές αλήθειας περιλάβουμε σαν ένα εργαλείο το email marketing, δηλαδή του να στείλουμε
να στείλουμε με email να γίνουν αυτές οι επικοινωνίες έτσι όπως τις περιγράψαμε. Εντάξει. Και αυτό εμείς δεν το κάνουμε, τότε τι να τους κάνουμε τους άλλους πελάτες τους καινούριους. Πρέπει να αποφασίσουμε να εντάξουμε, να χτίσουμε τα θεμέλια, ας το πούμε, αυτό που ήδη έχουμε, χώρια που αν μας δίνονταν ποτέ η ευκαιρία να τα πούμε προσωπικά για αυτό το θέμα, θα σας έλεγα ότι για μένα είναι ένα ρητό, ότι οι πελάτες είναι κρυμμένοι στο γραφείο μας. Εκεί είναι κρυμμένοι οι πελάτες, όχι οι ήδη πελάτες και οι μελλοντικοί. Είναι εκεί, κρυμμένοι στο γραφείο. Στους ανθρώπους που έχουμε ήδη καταναλώσει σχέση, ενέργεια, γνωρίζουμε, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε περάσει στη φάση της συνεργασίας πια. Έτσι. Εκεί μέσα είναι κρυμμένοι οι πελάτες και τα καινούργια συμβόλαια, μέσα στο γραφείο μας. Συμφωνώ, είναι η ροπή στην κατανάλωση, εξαιρετικό πρόβλημα. Αυτό είναι ο μεγάλος μας, κατά τη δική μου την προσωπική γνώμη, είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος. Και κατά τη δική μου την προσωπική γνώμη, το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε, το μοναδικό θα έλεγα, έτσι, είναι ο ιδεολογικός πόλεμος, ιερός πόλεμος για τις ασφαλίσεις. Ωραία. Βρισκόμαστε σε χρόνο, μισό λεπτό, να ρίξω μια ματιά σε τι φάση βρισκόμαστε σε διαφάνειες. Είμαστε πολύ καλά. Με ανισχύει γενικά το γεγονός ότι δεν θέτεται ερωτήσεις και επειδή μου έχει ξανασυμβεί αυτό σε ζωντανά σεμινάρια, καμιά φορά παγώνουν οι άνθρωποι, τους τρομάζω με αυτά τα στοιχεία. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό και απλώς να είμαστε σε μια πνευματική σύμπνοια και να παρακολουθείτε το σκεπτικό έτσι όπως εξελίσσεται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αν συνοψίζαμε το Digital Media Marketing, έχει σκοπό να μας βοηθήσει σε ταχύτητα, έτσι, δηλαδή μπορούμε να κινηθούμε, τι να σας πω, το απλό παράδειγμα του τι τραβούσαμε εμείς για να σαλιώσουμε, εγώ είχα τέτοιο, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι, δαχτυλοβρεχτήρα. Λοιπόν, για να κολλήσουμε τα γραμματόσημα ή να τα περάσουμε το μηχανάκι, να τα γράψουμε με το χέρι, με το δίλημα, αν θα γραφτούν ή όχι, και να φτάσουν και μετά από 4 μέρες, ή το email marketing. Έτσι, ταχύτητες, τρομερές ταχύτητες. Τρομερή ταχύτητα ανάμεσα στην αλλαγή από φάξ και φωτοτυπία σε έντυπο έγγραφο. Θα έχουμε καινούργιες εξοικονομήσεις ταχύτητας με τα πάρε δώσε και τα λάβε βάλε γράψε υπογραφές κτλ. Έτσι, το ένα χαρακτηριστικό του digital media marketing είναι ότι συμβάλλει στην επιχειρηματική ταχύτητα. Και αν εμείς, μάλιστα με την ευκαιρία σας λέω ότι αν εμείς δεν ακολουθήσουμε αυτούς τους ρυθμούς της ταχύτητας, κάποιοι θα περάσουν από πάνω μας με φόρα. Το δεύτερο πεδίο είναι η γεωγραφία. Έτσι. Σας είπα σε εκείνο το συνδυασμό global και physical, digital, σας είπα ότι η γεωγραφία αλλάζει. Αλλάζει. Η επόμενη γενιά των ασφαλιστών, αν όχι η τωρινή, της το εύχομαι, θα πουλάει στο εξωτερικό. Και όταν θα υπάρχει δυνατότητα, τεχνογνωσία από τους ασφαλιστές να πουλάνε στο εξωτερικό, θα έρθουν και οι εταιρείες με τη σειρά τους να φτιάξουν προϊόντα για το εξωτερικό. Ευελιξία. Μας δίνει δυνατότητα να κινηθούμε οριζόντια και κάθετα σε ολόκληρη την αγορά. Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε με το ίντερνετ. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κλασικό παραδοσιακό δρόμο της προσωπικής αναζήτησης και παρατήρησης στο εντός εισαγωγικών στο πεζοδρόμιο. Και η οικονομία. Μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, δυνάμεων. Θα δούμε 2-3 πράγματα για το content marketing. Είναι το σημείο που σας είπα ότι εμφανίζεται από την εμπειρία μου σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα για να κάνετε μια οριστική ενέργεια στο digital marketing. Δεν ξέρετε τι να τους πείτε. Εδώ θα δώσουμε μόνο μερικές πολύ σύντομες οδηγίες. Εγώ σας το λέω με ειλικρίνεια, αν το marketing plan φτάσει στο 1/3 του, δηλαδή από αυτές τις 3 σελίδες που λέγαμε, φτάσετε να ολοκληρώσετε την πρώτη σε πρώτη φάση, θα αρχίζει ήδη να γεννιέται το περιεχόμενο.
Συν κάποια βοηθήματα και συν κάποια εργαλεία που μπορείτε και να αναζητήσετε και να βρείτε και να δείτε και να αντιγράψετε σαν εργαλεία, όχι το κείμενο, έτσι, θα δείτε ότι υπάρχει άφθονο περιεχόμενο. Ποιος ξέρει περισσότερα. Για παράδειγμα, γιατί δεν επιχειρηματολογούμε δημοσίως υπέρ του ασφαλιστικού θεσμού. Και όταν επιχειρηματολογούμε, γιατί επιχειρηματολογούμε συνήθως με τον ξύλινο τρόπο που κακώς μεταφέρουμε και στον ίδιο τον πελάτη και δεν προσπαθήσουμε να το ζωηρέψουμε με το λεγόμενο storytelling ή με ένα παιχνίδι ή με ένα e-book οδηγιών ή με δεκάδες μορφές μετάδοσης του περιεχομένου. Περιεχόμενο λοιπόν είναι οτιδήποτε παράγουμε και δημοσιεύουμε μέσω των καναλιών που διαθέτουμε. Τα κανάλια θα τα δούμε μετά, αλλά καταλαβαίνετε περίπου είναι το site, είναι τα social media, είναι το email marketing. Ο λόγος που ασχολούνται οι επισκέπτες μαζί μας. Δεν έρχεται κάποιος να μας μιλήσει, να μας δει, να ψάξει για μας, αν δεν έχει πάρει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα με περιεχόμενο, που θα λέει κάτι, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Αν και η διαφήμιση δεν εντάσσεται ευθέως στο περιεχόμενο, ακόμα και από διαφήμιση. Πρέπει κάτι να πω προς τα έξω για να έρθουν. Η κότα λέει το διαλαλάει τ' αυγό. Εμείς θα παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση. Θα περιμένουμε τι. Να κάνουν γύρω-γύρω το τετράγωνο, το χτιστό, εν πάση περιπτώσει, το φυσικό τετράγωνο και να πέσουν πάνω μας κατά λάθος. Ψάχνουν. Πρέπει να δουν την ύπαρξή μας. Και άντε τους βρήκατε, έχετε την εντύπωση ότι δεν θα μπουν να δουν. Και όταν μπουν να δουν και σας βρουν, δεν θα δουν τι γράφετε. Τι σχέσεις θέλετε με τους πελάτες? Μήπως θέλετε σχέσεις που να βασίζονται στην ποιότητά σας? Όποια προσέξτε και αν είναι αυτή. Δεν κατηγοριοποιείται η ποιότητα της επικοινωνίας σε καλούς και κακούς. Αυτός τα λέει καλά για μένα και εγώ τα λέω καλά για σένα. Δεν θα συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας. Ο σκοπός είναι να ξέρω τι θέλω να πω, να το πω και θα έρθουν αυτοί που μου ταιριάζουν. Συγχωρείτε, με παίρνει και καμιά φορά η φόρα, αλλά... Content marketing. Συνεχίζουμε. Προκύπτει λοιπόν, κανόνας νούμερο ένα, προκύπτει το marketing plan. Φτιάξτε marketing plan, θα προκύψει το περιεχόμενο. Δεν βγάζετε άκρη, πάρτε με τηλέφωνο. Με δύο κουβέντες θα σας πω πώς θα το ξεκινήσετε, θα το ξεκλειδώσετε από τη μία φάση στην άλλη. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. Ένας άλλος προβληματισμός. Και τι θα κάνω? Θα κάθομαι εγώ κάθε μέρα να ανεβάζω άρθρο στο LinkedIn, άρθρο στο Facebook, άρθρο στο site, να στέλνω email. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά? Όχι. Οργανώστε το χρόνο. Δεν χρειάζονται πάρα πολλές αναρτήσεις. Για τον καθένα χωριστά και σύμφωνα με το marketing plan του. Αν κάποιος θέλει να κάνει ποιοτικό και ποσοτικό άνοιγμα στην αγορά και να εφταπλασιάσει την παραγωγή του, θα πρέπει να ξενυχτήσει γι' αυτό. Είπαμε, θυμηθείτε πάντα τη σχέτιση, θα σας φέρνω πάλι πίσω. Προσφέρω, λαμβάνω, κάθομαι. Κάντε την προσταφαίρεση και συμφωνήστε με τη συνάρτηση που θέλετε. Τα νούμερα και τις μεταβλητές θα τις ορίσετε εσείς. Μέχρι ποιο σημείο θα θέλετε να φτάσει η επίδρασή σας και μέχρι ποιο σημείο θέλετε να φτάσει ο στόχος σας. Τι θα πω? Από το πλούσιο γνωστικό, όπως το ονομάζω, και βιωματικό σας προσωπικό υπόβαθρο, έχετε να βγάλετε άπειρο υλικό. Κάθε ιστορία που βιώνετε με τον πελάτη, κάθε τρίλεπτα επικοινωνίας, έτσι, κάθε δίλεπτο επικοινωνίας, είναι μια μικρή ασφαλιστική ιστορία. Μην πείτε τώρα θα το βγάλω φωτογραφίες. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ την ουσία του μηνύματος. Τα μηνύματα τα ζείτε, τα βιώνετε. Έχετε εξαιρετικά πλούσια εκπαίδευση, η πιο πολύ εκπαιδευμένη επαγγελματική ομάδα παγκοσμίως. Έτσι, έχετε παρακολουθήσει τα περισσότερα σεμινάρια, καλά ή κακά, από όλους τους επαγγελματίες παγκοσμίως. Και η πιο πλούσια, να βάλουμε και τους αστυνομικούς μέσα που έχουν πλούσιες εμπειρίες. Έτσι, από διάφορα επαγγελματικά στρώματα, με διάφορους συνδυασμούς, με διάφορες χαρακτήρες. Το έχουμε εμείς. Πλούσιο βιωματικό έτσι, background. Δημιουργείται ή από εσάς ή από άλλους. Μπορείτε να δείτε από άλλους περιεχόμενο. Σας λέω εγώ, μπορείτε να αντιγράψετε το πνεύμα του περιεχομένου που ήδη δημοσιεύετε. Έτσι, δεν είναι πάντα τόσο δραματικά τα πράγματα. Όχι το ίδιο το περιεχόμενο, αλλά θα σας δώσει ιδέες. Οι ιδέες είναι για να πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον. Μου ζητάτε τις παρουσιάσεις, την παρουσίαση τώρα. Θα σας τη δώσω με χαρά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν κλέβεται η εκπαίδευση. Χαρίζεται. Το ίδιο και η δική σας γνώση.
δείτε από τον άλλον πώς το αντιμετωπίζει, πάρτε, κάντε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Προσαρμόστε το σε εσάς. Έχει απεύθυνση στην αγορά σας. Πρέπει να κατευθύνεται εκεί που θέλει να κατευθύνεται. Αυτό προκύπτει από το marketing plan. Αν δεν γνωρίζω ποιο είναι το κοινό που θέλω να απευθυνθώ και με ποιο τρόπο θέλω να κινηθώ σε αυτό, θα υπάρχει σοβαρή δυσκολία να μπορέσω να δω τι θα του πω. Έτσι. Δεν μπορώ να μιλάω σε μία συγκεκριμένη εργασιακή, κοινωνική, οικονομική ομάδα και να τις μιλάω με τα λόγια της άλλης. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να έχω κάνει marketing plan, ώστε να εξομαλύνω τα μηνύματά μου και να τα κατευθύνω εκεί που πρέπει. Το χαρακτηριστικό του content είναι ότι προσφέρει για να λάβει. Θα το δούμε και λίγο πιο μετά αυτό. Δηλαδή, πρώτα δίνει και μετά παίρνει. Δίνει χρήσιμη πληροφορία για να πάρει like. Δίνει και άλλη χρήσιμη πληροφορία για να πάρει και δεύτερο like. Και μετά χαρίζει ένα e-book για να πάρει ένα ηλεκτρονικό, μια διεύθυνση ταχυδρομείου. Θα το δείτε, ο δρόμος είναι λίγο πολύπλοκος στην πλήρη του εξέλιξη, αλλά στην εφαρμογή που χρειαζόμαστε εμείς είναι πάρα πολύ εύκολος. Και έχει στόχο να εκπαιδεύσει, να ενημερώσει και να συνειδητοποιήσει. Δηλαδή να βουλώσει τις τρύπες των μηδενικών στιγμών αλήθειας. Τι είπαμε, θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε με ιδεολογικό πόλεμο. Ποιος είναι ο ιδεολογικός πόλεμος? Το content. Δεν θα σας περιγράψω, αλλά εδώ με την ησυχία σας, όταν θα έχετε το υλικό, είτε και από το βίντεο, βλέπετε ότι στέκομαι σε κάθε διαφάνεια, μπορείτε και το βίντεο να κάνετε παύση και να παρατηρείτε αυτά που γράφουν οι διαφάνειες, ούτε καν τα αρχεία δεν χρειάζεστε. Λοιπόν, αυτές είναι μορφές του περιεχομένου και άλλες τόσες. Εντάξει. Μορφή περιεχομένου, λοιπόν, κάτι που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κάτι όχι μόνο να είναι χρήσιμο, αλλά και να φαίνεται χρήσιμο και να δίνεται με όμορφο τρόπο. Μας ενδιαφέρει και η εμφάνιση, δηλαδή. Έτσι είναι χτισμένο το διαδίκτυο και έτσι εξελίσσεται. Έχει και αισθητική το διαδίκτυο. Δεν ξέρω ποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν και αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει η αισθητική, αλλά έχει την αισθητική του και θέλει να ακολουθήσει ένα πνεύμα. Αυτό που αντανακλά από το marketing plan της επιχείρησής σας. Πάλι το marketing plan. Λοιπόν. Αυτά είναι μορφές περιεχομένου. Σας λέω e-books, ας πούμε, για παράδειγμα, παιχνίδια, quiz, φωτογραφίες. Έχω ένα παράπονο. Το περιεχόμενο που είναι ήδη δημοσιευμένο. Ελπίζω να μην προσβάλλω κάποιον από εσάς να το δει ότι το λέω με καλοσύνη, αληθινή καλοσύνη. Έκανα μία έρευνα για να δω τι και πόσα και πώς υπάρχει παρουσία στο ίντερνετ ασφαλιστών. Νομίζω ότι δεν ξεπερνάμε τα 1200 site πανελλαδικά. Δεν ξέρω πόσοι ακριβώς είμαστε ενεργοί ασφαλιστές πανελλαδικά. Είσαστε μάλλον ενεργοί ασφαλιστές πανελλαδικά. Να πούμε ότι είναι 10-15 χιλιάδες. Είναι πολύ λίγα. Έχουν site. Δεύτερη φάση που θα σας πληγώσω. Το 90% από αυτά είναι παροχημένα ή εγκατηλημένα. Κακή αισθητική και εγκατάλειψη. Κοιτάζεις να δεις πότε είναι το τελευταίο άρθρο. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι το 2013, το 2015. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δεν μπορεί να μην γράφεις τίποτα. Πάμε και στα social media. Στα social media επικρατεί το αλαλούμ. Γιατί δεν είχατε marketing plan. Αν έχεις marketing plan, βγες και ανέβασε φωτογραφία από την ταβέρνα. Αν το προβλέπει το marketing plan. Είχα μαθητή ο οποίος έλεγε κάθε 2 δευτερόλεπτα, κάθε 2 λεπτά, κάθε 2 δευτερόλεπτα, μου λέει ο άνθρωπος. Έτσι. Έχω 2.500 φίλους σε επαρχιακή πόλη. Έχω 2.500 ακολούθους και ανεβάζω 2 με 3 με 4 αναρτήσεις την ημέρα. Ανεβάζω συνέχεια. Μια του με χαρά του. Το παιδί πάω στο σχολείο φωτογραφία. Είναι όμως προβλέπεται από το σχέδιό του. Το κάνει συνειδητά. Δεν το κάνει επειδή δεν ξέρει. Γιατί να με συγχωρείτε να σας πληγώσω τρίτη φορά. Φίλοι μου. Έτσι. Και στη διάρκεια ενός χρόνου ασφαλιστές, πετυχημένοι, στη διάρκεια ενός χρόνου έχουν ανεβάσει, να μην πω τώρα αριθμό, πάνω από 5 ταξίδια στο εξωτερικό. Στη διάρκεια ενός έτους. 5 επί 10 είναι 50 μέρες εργάσιμες που λείπει από τη... τι εντύπωση σχηματίζει ο πελάτης, ότι είναι πετυχημένος ο ασφαλιστής του? Με συγχωρείτε, αλλά έχω σοβαρό προβληματισμό αν το νούμερο ένα κριτήριο είναι εσείς να είστε πετυχημένοι.
και δεν είναι το νούμερο ένα κριτήριο να είστε εκεί όταν σας χρειάζεται και να κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε. Βαργοί προβληματισμοί, αλλά θα ήθελα να τους έχω καταθέσει. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου. Όσο γίνεται πρωτότυπο, όσο γίνεται. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε copy-paste τα στοιχεία που γράφει το έντυπο του συμβολέου που εκδίδει η εταιρεία και να το ξαναβάζω. Δεν γίνεται. Και να είναι copy-paste είναι και καλό. Πολλές φορές δεν μπορεί να έχω στις 10 αναρτήσεις στα social media ή 10 ή 9 ή 8 να είναι share από ανατύπωση της ασφαλιστικής εταιρείας. Πάτε και λίγο στη θέση του πελάτη. Έχω παρατηρήσει φίλους οι οποίοι έχουν 5 συνεργαζόμενες εταιρείες που προωθούν τα προϊόντα τους. Και στην ίδια ημέρα ή σε 2-3 μέρες ανεβαίνουν 5 διαφορετικά προϊόντα από 5 διαφορετικές εταιρείες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Το κάνει για να κάνει τη χάρη ότι είναι καλός και με όλες τις εταιρείες και όντως προωθεί και ισότιμα και καλός τα προϊόντα τους. Ναι, δεν ξέρω. Δώσε ένα κορμό στην παρουσία σου. Άφησε το κοινό να καταλάβει γιατί το έκανες αυτό. Το έκανα, κύριε μου, γιατί διαλέγω την αφρόκρεμα των προϊόντων από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι. Και η αφρόκρεμα των προϊόντων σε αυτό το τομέα είναι αυτή, σε εκείνο το. Πες το. Δεν χρειάζεται να το ανατυπώσεις απλώς. Η ανατύπωση μπορεί να φτάσει ένα 10-20% από τις συνολικές σας αναρτήσεις. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι πραγματικά post δική σας πρωτότυπης παραγωγής. Γιατί μετά χάνετε τους επισκέπτες, χάνετε τα like, χάνετε τους επισκέπτες στη σελίδα, χάνετε τους ακόλουθους και λέτε αυτό τώρα πώς συνέβη. Πώς συνέβη, αν ανεβάζει συνέχεια τα ίδια, το περνάω και λέω εντάξει, ο Κωστής τα ίδια πάλι. Εντάξει, δεν το ανοίγω. Έχετε παρατηρήσει ότι η ταχύτητα του χεριού σας όταν ανεβοκατεβαίνει στον τοίχο, ας πούμε, ή τη λίστα, εν πάση περιπτώσει, των ειδήσεων, είναι πάρα πολύ γρήγορο πια. Σταματάει μόνο εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή τη διαφάνεια σας, για να μην σας την αναλύσω, τα έχω πει περίπου. Θα σας την αφήσω για μισό λεπτό να την. Αν έχετε το βίντεο, να σταματήσετε για να την παρατηρήσετε. Με ενδιαφέρουν πολύ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου. Για παράδειγμα, ορθολογικό. Δεν ανεβάζω στο ίντερνετ οποιαδήποτε είδηση μου ήρθε στο κεφάλι χωρίς να είναι διασταυρωμένη. Δεν ανεβάζω οποιαδήποτε συνωμοσιολογική, οπωσδήποτε εξαιρείται. Και προσέχω και το στυλ. Έτσι. Σε προηγούμενες εποχές παρατηρούσα post να λένε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Πας να ανοίξει ο άλλος δουλειές μαζί σου και στο post στο Facebook του έχεις γράψει ότι τελικά θα τις κλείσουν τις τράπεζες. Πρόσεχε. Και πάλι συγγνώμη, με αγάπη. Λοιπόν, βασικό πρόβλημα, ο τρόμος της λευκής σελίδας. Σύνδρομο των συγγραφέων, νομίζω ότι το ανέφερα και λίγο πριν. Έτσι, ξεπεράστε τον. Όταν έχετε κάνει το πρώτο βήμα με το marketing plan, το πρώτο βήμα, θα έχετε αρχίσει να διαμορφώνετε την ταυτότητά σας. Αυτό που θέλετε να είστε και αυτό που θέλετε να δείξετε στους άλλους ότι είστε. Αυτό λοιπόν όταν αρχίσει και διαμορφώνετε, το περιεχόμενο θα ρέει πιο γρήγορα. Γράψτε. Το ίντερνετ εκδημοκράτησε την επικοινωνία. Όλοι έχουν δικαίωμα πια να μιλήσουν. Και την παρούφα τους να πούνε και το ορθογραφικό τους λάθος να κάνουν και τη δύσκολη στιγμή τους να αφήσουν να φανεί. Είναι πια ανεκτά στο ίντερνετ. Αν δείτε τι ανεβάζουν η γενιά των παιδιών μου και πολλών από τα δικά σας παιδιά. Στις μεταξύ τους αναρτήσεις, ο ένας για τον άλλον, έτσι, την παιδική τους ηλικία με πιτζάμες, γίνεται ένα πάρτι. Δεν παρεξηγείται. Πειράζει ο ένας τον άλλον και μετά όλα πάλι πάνε όπως ήταν. Είναι καινούρια κουλτούρα. Αυτό ήθελα να σας το πω λίγο και από πριν. Ότι όλα αυτά θα μπορούσα και να μην τα κάνω. Ξεκίνησε εκείνο το επιχείρημα και δεν το ολοκλήρωσα. Μπορώ και να μην τα κάνω. Ανάλογα με την οικονομική μου θέση, ανάλογα με την επαγγελματική μου θέση, ανάλογα με τους στόχους και τις προσδοκίες που έχω από την επιχείρησή μου. Αν όμως θέλω
να επικοινωνήσω με την νεότερη γενιά, είτε για να την προσελκύσω στο επάγγελμα, είτε για να την κάνω πελάτη στο επάγγελμα, δεν μπορώ να πηγαίνω με τον παλιό τρόπο. Πρέπει να παρακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί. Εκτός αν θέλετε να περάσουν όλοι 30 χρόνια σχολείο, όπως είστε εσείς, όσοι είστε σε αυτήν την ηλικία, γιατί πάρα πολλοί, γιατί βλέπω και μερικούς εδώ που γνωρίζω, είναι στην πιο μικρή, στη φερέλπιδα η ηλικία, έτσι. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους? Θα τους χάνουμε. Και η δυσανασχέτηση που θα έχουν με τα μηνύματά μας θα είναι η δυσανασχέτηση μετά και με το προϊόν μας. Πώς νομίζετε ότι χτίζονται τα στερεότυπα? Με λάθος επικοινωνίες χτίζονται. Λοιπόν, απροθυμία γενικά να κάτσω να γράψω είναι ένα σημαντικό. Δεν αποφασίζουμε να συμβιώσουμε με αυτό το χαοτικό των πληροφοριών, ότι δεν χρειάζεται να καταλάβω, εννοώ να επεκταθώ σε ολόκληρο αυτό το χάος. Εγώ χρειάζεται να διασφαλίσω τη θέση μου, να διασφαλίσω τη γραμμή μου, την επέκταση τη δική μου, στο μέτρο που εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Άρα θέλω να βρω απλώς το μονοπάτι μου στο ίντερνετ. Δεν θέλω να καταλάβω και να κλείσω εγώ τους άλλους και να μείνω εγώ. Δεν γίνεται άλλωστε αυτό στο ίντερνετ. Εκφραστείτε, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχετε πάρα πολλά να πείτε. Και τα έχετε να τα πείτε σε πολλούς. Μόνο που δεν έχετε να τα πείτε σε όλους. Και τέλος, δώστε σχεδιασμένα. Δηλαδή, δεν είναι στη χάση και στη φέξη η δικτυακή μου παρουσία. Πρέπει να έχει μία μέθοδο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάθε μέρα. Εγώ σας λέω, μπορεί να είναι και μια φορά το μήνα. Αλλά μπορεί να έχει την επιδραστικότητα, τη βαρύτητα, το κύρος αυτής της ανάρτησης, του περιεχομένου μάλλον, αυτής της δημοσίευσης περιεχομένου, που θα αξίζει να είναι για μία φορά το μήνα και θα μένει ο άλλος χορτάτος για ολόκληρο το μήνα. Και σε πολύ καλές περιπτώσεις, και έχω τέτοιους ανθρώπους γνωστούς, με προσμονή περιμένεις και το επόμενο. Εντάξει. Μην εγκλωβίζεστε σε αυτά που νομίζετε ότι συμβαίνουν έξω. Όπως την ποσότητα, όπως ποιοτικά στοιχεία, όπως το να πετύχετε την εμφάνιση. Ξεκινήστε να δημοσιεύετε και θα μάθετε και την εμφάνιση μετά. Δεν θα αργήσει. Σε 2-3 αναρτήσεις θα δείτε τι δεν σας αρέσει, θα ρωτήσετε έναν, θα ρωτήσετε άλλον, θα βρείτε τον τρόπο, θα το φτιάξετε. Πολύ τρέχοντας οι τελευταίες διαφάνειες. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ το ποντίκι δείχνει να αντιστέκεται. Είπαμε λοιπόν για την φάση της παρουσίας στο ίντερνετ, την πρώτη φάση, και πολύ γρήγορα θα σας πω με ποιο τρόπο θα λύσετε αυτό το θέμα της παρουσίας. Πώς δηλαδή μπορώ να υπάρχω στο ίντερνετ? Μπορώ να δραστηριοποιούμε με καμιά δεκαριά περίπου εργαλεία. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να μείνετε σε αυτά που μπορείτε να προσεγγίσετε σε αυτή τη φάση. Όμως πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει μία έδρα, μία βάση, μία βιτρίνα. Ένα website. Είναι στα minimum. 3 πράγματα θεωρώ, 4 minimum. Να έχω παρουσία με το δικό μου website. Ας είναι μικρό. Να είναι όμορφο, να είναι περιεκτικό και να υπάρχει. Να μπορεί κάποιος να αναζητήσει την ύπαρξή μου και να δει ότι υπάρχω και όχι ότι δεν υπάρχω. Να έχω μία παρουσία στα social media. Με επιλογή. Μπορεί να μην είμαι σε όλα. Άλλες ηλικίες, άλλα γούστα, άλλες απευθύνσεις, άλλο marketing plan. Ο καθένας αυτό που μπορεί να επιλέξει. Μία normal επιχειρηματική παρουσία, μία minimum δραστηριότητα στα social media, θα δείτε ότι θα γνωρίσετε μεγάλες ευκαιρίες να διευρύνετε το κοινό στο οποίο μιλάτε. Τα είπαν προηγούμενοι οι συνάδελφοι πάρα πολύ όμορφα και δεν χρειάζεται να συμπληρώσω περισσότερα σε αυτά. Email marketing. Σας το ξαναείπα και πριν. Απαράδεκτο να μην το χρησιμοποιούμε. Απαράδεκτο. Άντε όταν το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε για να ανταλλάξουμε χαρτιά αποζημιώσεων και να στείλουμε μία τυποποιημένη ευχή για Χριστούγεννα και Πάσχα. Το email marketing είναι ένα συνταρακτικό εργαλείο προς μία αγορά που είναι ο κορμός της αγοράς σας, τους πελάτες σας, που νομίμως
μπορείτε να τους στέλνετε ό,τι θέλετε. Διαλέξτε εσείς τι, πώς, με ποια ποιοτική σειρά, για ποιο λόγο, με ποια στόχευση. Η υπερβολή κάνει πάντα κακό, να το θυμάστε, αλλά και το τίποτα κάνει ακόμα περισσότερο. Τελευταίο χρήσιμο στα τέσσερα top εργαλεία είναι οι κατάλογοι. Να ξέρετε ότι όταν πατήσετε το όνομά σας κάτι, κάπου, αν έχετε κάνα Facebook, ας πούμε, ή site, θα εμφανιστεί πρώτο, αρκετές φορές, αν έχετε βάλει το όνομά σας ακριβώς ή την επωνυμία σας ακριβώς, και αν δεν εμφανιστεί αυτό πρώτο, θα εμφανιστεί το 24, όπως λέγεται, βρίσκω 24. Δεν γίνεται εκεί πέρα μέσα να μπαίνω να σας βρω και να μην έχετε τηλέφωνο. Ή να έχετε τηλέφωνο επειδή το είχε έτσι και λέω στο βρίσκω 24, αλλά να έχει την παλιά σας διεύθυνση. Και εκεί πέρα μέσα έχει αν έχετε site ή δεν έχετε και να μην έχετε. Είναι πρόβλημα. Πέμπτο, πολύ ισχυρό εργαλείο για πιο ευρείες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι η διαφήμιση. Δεν τη συνιστώ σε αυτή τη φάση. Ακόμα χτίζουμε, αν είναι ομοιογενές το ακροατήριο, ακόμα χτίζουμε τη σχέση μας με το digital marketing. Όμως είναι ένα εργαλείο που μπορεί στο μέλλον να φανεί χρήσιμο ή μπορεί να φανεί χρήσιμο σε μία φάση, σε κάποια μεμονωμένη καμπάνια. Μπορεί να θέλω να διαδώσω, για παράδειγμα, την ύπαρξη του site μου. Να θέλω να αυξήσω λίγο τους επισκέπτες στο site. Να δουν την γενική μου εικόνα. Λοιπόν, με τη δεύτερη διαφάνεια δεν ασχοληθούμε τόσο, τη σχετική με την παρουσία στο ίντερνετ, έτσι. Θα τη δείτε με την ησυχία σας μετά. Είναι κάποιες μέθοδοι ακόμα. Επιγραμματικά με το affiliate δεν ασχολούμαστε, δεν υπάρχει για τους ασφαλιστές. Έτσι. Αρθρογραφία όμως είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Και δραστηριότητες που προκαλούν, είναι κομμάτι δημοσίων σχέσεων στο ίντερνετ. Τελειώνοντας. Έχει μία διαφορά το digital marketing. Έχει δύο χαρακτηριστικά. Την επικοινωνία σαν κύριο στόχο και τη διάδραση σαν κύριο εργαλείο. Η επικοινωνία στο ίντερνετ επιβιώνει μέσω της διαδραστικότητας. Δηλαδή μέσω αυτό που λέμε στο ίντερνετ το engagement. Δηλαδή ο ένας εμπλέκεται σε δραστηριοποίηση με τον άλλον. Γράφω ένα άρθρο, μου κάνεις like, σου κάνω ένα σχόλιο. Αυτή η διαδικασία μας φέρνει κοντά. Θυμηθείτε ότι για να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη στη φυσική αγορά με ένα πελάτη, δημιουργείται με πρώτη, κοιτιέστε στα μάτια και δημιουργείται αυτός ο επαγγελματικός έρωτας και τελειώνει η δουλειά αμέσως. Δεν γίνεται. Θα μεσολαβήσουν 2, 3, 5 συναντήσεις. Μπορεί να μην γίνουν τώρα αυτές οι 5, μπορεί να αρνηθεί και μετά από 2 χρόνια να ξαναβρεθείτε και να γίνουν άλλες 2 και μετά από... Πείτε όποιο συνδυασμό θέλετε και σας εύχομαι να έχετε τον πιο εύκολο βιώσει. Το ίδιο χρειάζεται και στο ίντερνετ. Χρειάζεται μια διαδικασία, μόνο που εδώ οι φορές επικοινωνίας δεσίματος θέλει να είναι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ο πελάτης κάνει τον κύκλο του για να φτάσει στο να ολοκληρώσει την εμπιστοσύνη και να πάρει την αγοραστική απόφαση, είτε σας έχει δει από κοντά είτε όχι, μέσω του ίντερνετ εννοώ το κανάλι επικοινωνίας, οι φορές αυξάνονται, μπορεί να φτάσουν τις 10, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχει καμιά δεκαριά και παραπάνω μπορεί να φτάσει τις 15, για τις ασφάλειες, όχι για άλλο καταναλωτικό προϊόν. Εκεί έχει ένα μέσο όρο 6-7 φορές. Μπήκε 1, 2, 3, τσεκάρισε από εδώ, τσεκάρισε από εκεί, έκανε 1-2 επαφές με το κατάστημα ηλεκτρονικά, πήγε και τα αγόρασε. Χτίστηκε η εμπιστοσύνη. Σε εμάς, επειδή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, έχουν δηλαδή άλλα χαρακτηριστικά και άλλα στατιστικά στοιχεία, το ποσό αυτό ανεβαίνει. Αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Αυτή η διαδικασία αλληλεπίδρασης ηλεκτρονικά είναι εξαιρετικά πιο γρήγορη από την άλλη που γίνεται διαζώσεις. Γιατί η άλλη μπορεί να είναι ένα καφέ για να δούμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος που έχουμε να βρεθούμε κανένα χρόνο και να κρατήσει 4 ώρες. Έτσι. Ενώ αντίστοιχα σε engagement στο ίντερνετ μπορεί να κρατήσει συνολικά 10 λεπτά. Πρώτο λοιπόν στοιχείο διάδραση. Δεύτερον στόχος η επικοινωνία. 2 χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι δούνε και λαβίν και όχι παρεδώσε. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχετε αυτή την νοοτροπία. Όχι εσείς την έχετε, πρέπει να την έχετε. Να έχετε την νοοτροπία του δίνω για να πάρω. Και όχι του παίρνω για να σου δώσω. Για παράδειγμα, εγώ δεν συμπληρώνω εύκολα
πρέπει να έχω ηθικό χρέος σε κάποιον να συμπληρώσω έρευνα χωρίς να υπάρχει αντάλλαγμα. Και δεν μ' αρέσουν τα ανταλλάγματα. Αλλά μην με κοροϊδεύεις και μου λες συμπλήρωσέ μου την έρευνα. Συμπλήρωσέ μου την έρευνα και πες μου θα συμμετέχω σε μία κλήρωση. Κάτι. Γιατί να το δώσει, γιατί να κάνει οτιδήποτε να διαδράσει. Το like που θα σου δώσει, θα σου το δώσει γιατί μια πληροφορία του έδωσες και αυτή του αρέσει. Θες να μου πεις ότι δεν το έκανε για την πληροφορία και γιατί είσαστε φίλοι και γνωρίζετε και προσωπικά και θέλει να σας καλοπιάσει. Μαγκιά του. Πήρε. Πήρε για να δώσει. Άρα, δίνω για να λάβω. Δεύτερον, δεν είναι κυνηγητό. Δεν είναι σαφάρι το ίντερνετ. Ανοίγω τις πόρτες, παραθέτω τις ιδέες μου και δημιουργώ συνθήκες έλξης. Δηλαδή, δημιουργώ βήματα επικοινωνίας τα οποία φέρνουν τον πελάτη ένα βήμα κοντύτερα. Θα σας δείξω μια διαφάνεια, μη σας τρομάξει. Δεν μιλάμε για μάρκετινγκ ενός μικρομεσαίου ασφαλιστικού γραφείου, μιλάμε για ένα καταναλωτικό προϊόν. Αυτά είναι τα μονοπάτια. Κάπως έτσι βλέπετε να σας έρχονται απανωτά επαναλαμβανόμενα email για ένα προϊόν. Κάνετε έρευνα σε κάποιο σημείο του διαδικτύου και από άλλο σημείο, λόγω cookies, σας έρχεται κάποιο άλλο. Μόλις πατήσετε για να δείτε τι είναι, σας έρχεται ένα pop-up και σας λέει γραφτείτε στο newsletter. Και μόλις γραφτείτε στο newsletter, σας λέει έχουμε μία προσφορά τώρα για εσάς. Και αν δεν την πάρετε, σας δώσουν μια τελευταία προσφορά και άλλη έκπτωση. Και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι χτίζεται το εμπόριο στο ίντερνετ. Τέλος, δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό και τελειώνουμε. Είναι η τελευταία μας διαφάνεια, οπότε μπορείτε να ετοιμάζετε και τις τελευταίες σας ερωτήσεις. Ανάλογα με το πόσο θέλετε εσείς να συνεχίσουμε, εγώ απλώς έχω ολοκληρώσει την εισήγησή μου μετά από αυτή τη διαφάνεια. Μπορούμε, όσοι θέλετε, να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και τώρα. Λοιπόν, τέλος πρέπει να αποφασίσετε και για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν, ας το πούμε, λίγο πιο δευτερεύοντα. Γι' αυτό τα βάλα και στο τέλος. Αλλά όμως είναι το ίδιο και ισότιμα και χρήσιμα με ό,τι άλλο είπαμε μέχρι τώρα. Πρέπει να φτάσετε στη στιγμή που θα έχετε ταυτόχρονα το σύνδρομο του τρόμου της λευκής σελίδας και ταυτόχρονα θα έχετε αυτά τα διλήμματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική και με το branding σας. Δηλαδή, ποια επωνυμία θα διαλέξετε, ποιο όνομα για το site σας, ποιο λογότυπο, τι χρώματα θα βάλετε σε αυτό, με ποιο ύφος θα μάθετε να επικοινωνείτε με το κοινό, τι εννοώ ύφος. Θα μιλάω στο πρώτο ενικό, θα μιλάω στο τρίτο ενικό, σαν τον Κέσσερα, θα μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, θα μιλάω στο τρίτο πληθυντικό η εταιρεία μου. Κάπως πρέπει να διαλέξω με ποιο θα μιλάω. Δεν μπορώ να μιλάω με τον ένα τρόπο στη μία, με τον άλλο στην άλλη. Άλλα στοιχεία του ύφους είναι, θα μιλάω με χάρη το μενιές, ας πούμε, με τσαχπινιές, ή θα μιλάω βαρύγδουπα και επιστημονικά. Πρέπει να διαλέξω. Και αυτό προκύπτει το marketing plan, γιατί σχετίζεται με την αγορά στην οποία θέλω να απευθυνθώ. Και τέλος είναι το γενικότερο στυλ της εμφάνισης. Έτσι. Ένα μοντέρνο site, μια μοντέρνα, πολύχρωμη παρουσία, για παράδειγμα, κάτι πιο σοβαρό, βαρύ, στιβαρό. Μην περιοριστείτε με αυτό μόνο που κάνουν οι άλλοι. Δείτε το δικό σας. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσω. Να σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεσή σας για πληροφόρηση. Έτσι, δηλαδή περιμένω εδώ να παρακολουθήσω αν έχω live. Μάλλον θα κλείσω την παρουσίαση όπως την βλέπω εγώ. Ωραία. Από το control έχουν να συμβουλέψουν κάτι? Όχι, εμείς εδώ είμαστε. Ακούω σιωπή και λέω τους πάγωσα. Δεν ξέρω να δούμε, γιατί βλέπω ότι τα ευχαριστήρια έρχονται, οπότε νομίζω... Ούτε αυτά να μου αναπτερώσουν λίγο το ηθικό. Α, μάλιστα. Ναι, βρήκα το πρώτο, ναι, γιατί.
Αν χρειαστείτε και άλλες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε τα στο ichos.edu.gr, μπορείτε να βρείτε τα email μας, τα social media μας κτλ. Αν χρειαστείτε και άλλα επιπλέον. Την παρουσίαση είπαμε θα την ανεβάσουμε. Ναι, το μόνο που μεταξύ μας μπορούμε να την... Ναι, είναι ανεβασμένη. Τη βλέπετε. Όχι, δεν τη βλέπουν από εδώ. Όχι, το control. Είναι μεγάλο το μέγεθος της παρουσίασης, megabyte. Δεν νομίζω. Για να το σιγουρέψω, λοιπόν, μένουμε μεταξύ μας, θα σας στείλω ένα PDF. Ναι, και θα τη βάλουμε μαζί με το βίντεο στο σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ναι, όπως πριν, ρε. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε. Ναι, αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να τους δώσουμε λίγο χρόνο. Ωραία, θέλετε μήπως να πάτε λίγο πιο πριν, μήπως πριν να αρχίσουν τα ευχαριστήρια εκεί προς το τέλος, που δεν φαινόντουσαν, δεν τις βλέπατε δηλαδή τις ερωτήσεις. Όσον βλέπω, επειδή τα έβλεπα από τον άλλο υπολογιστή, δεν βρήκα κάτι που να μου είναι τελείως καινούριο. Νομίζω στην ιδανική συχνότητα επικοινωνίας απάντησα. Ναι, όχι, έχω δει αυτά τα έχω δει από πριν. Ωραία, οπότε να κλείσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών. Καλή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο είναι και θα είναι δίπλα σε όλα τα μέλη. Το ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους που παρακολουθήσατε. Γεια σας. Γεια σας.